Γεια χαρά. Και έχω δίπλα μου μία συνάδελφο, τη Νίκη. Όχι τη Νίκη Βόλου, τη Νίκη Κότσου. Κότσου. Κότσου ή Κότσου. Όχι Τσίου. Τσου. Α, όχι Τσίου, Τσίου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επέστρεψα. Δρυμύτερη. Γιατί βλέπω... επέστρεψε και η τηλεοπτική. Σε βλέπω να μιλήσουμε. Μα γι' αυτό σε πω να ξαναμιλήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Ναι. Γιατί για το κακέχτη που δει Μενεγάκη. Δεν σ' αρέσει καθόλου. Και αυτή. Όμορφη κοπέλα. Η Ιωάννα Μαλέσκου. Ναι. Στο Sky, στο Love It. Ναι. Είναι η πρώτη, το πρώτο πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο το που πρώτο μας, νούμερο, ναι. Που μας ήρθε. Τώρα τα υπόλοιπα ξεκινούν την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Και θέλω να πεις κάποια λόγια άλλα που γίνεται της κακομοίρας με αυτό το Big Brother. Από ποια Big άποψη. Brother. Big Brother. Από ποια άποψη θα ήθελες, από τους παρουσιαστές, από τους παίχτες. Γενικά, πρέπει να ξέρεις εσύ σε, του ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο από τη Μαλέσκου. Η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε στο σύνολο στην πρεμιέρα της γύρω στο 17%. 17. Χωρίς αντίπαλο σημαντικό. Μα 17 είναι λίγο πολύ. Ναι, και χθες έκανε γύρω στο 14%. Οπότε, η τηλεθέαση αυτή, ναι, δεν ξέρουμε πώς θα πάει τώρα με τους υπόλοιπους, γιατί θα ξεκινήσουν από εβδομάδα με την Face Κορδά. Οι ώρες δεν συμπίπτουν όλες, έτσι. Με την Ελεονόρα Μελέτη που επιστρέφει στην πρωινό μεσημεριανή ζώνη. Πάει μαζί με τον. Με ποιον. Ε? Μην πεις για αλλιά. Με το Μάντεσαι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε, θα δείξει. Όσο για τον Big Brother, ήταν πολύ δυνατή η επιστροφή του Ανδρέα Μικρούτσικου και αρκετά συγκινητική, για να μιλήσουμε λίγο και για το ανθρώπινο του όλου πράγματος, τέλος πάντων, αυτού της επιστροφής. Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο είμαστε μαζί στον Άλφα 7 χρόνια. Για πες μου λοιπόν. Καμιά εσύ. Σχέση με τον Ανδρέα που ήξερα. Από ποια άποψη. Εμφανισιακά. Ναι. Εντάξει, τα χρόνια έχουν περάσει. Σε όλους. Ναι, πέρασαν. Πέρασαν τα χρόνια, το ομολογώ αυτό. Αλλά δεν είναι κανένας. Όχι, φυσικά. Και μετά, αυτό το πράγμα που έχει πάνω του δεν μου αρέσει. Πιο απ' όλα. Αυτό το αρρωστημένο. Ναι. Εντάξει. Αυτό το αδυνάτισμα, αυτό το. Δεν μου αρέσει. Δεν θα είναι, πάρει δεν τα πάνω του. Πέρασε και μακάρι. Μια πολύ σημαντική περιπέτεια υγείας με την καρδιά του. Μετά το θάνατο του. Με το χαμό του αδερφού του, του Θάνου Μικρούτσικου, του πολύ σημαντικού συνθέτη. Απέραντο. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, καλά, εσένα το ότι σ' αρέσει το ξένο ροκ δεν πάει να πει ότι. Όχι, θα μου αρέσει ο Ανδρέας. Δεν θα πούμε και τα υπόλοιπα. Όχι, θα μου αρέσει ο Ανδρέας. Μου αρέσει τον Μπογιόπουλο. Ο Μπογιόπουλο, εντάξει. Ο Μπογιόπουλο κάπου εδώ απ' έξω είναι. Το ξέρω, εγώ δεν το λέω. Επέστρεψε κι αυτό. Τον είδε μαυρισμένο. Μαυρισμένο. Γκουρούτα. Στην Κουρούτα. Ναι. Στην Κουρούτα. Ναι, ναι, για πε. Έκανε μπανάκια. Ναι. Έβγαλε και το σώμα έξω. Είναι καλό περικεί και το σώμα. Καλό, περίμενε λίγο, το καλό παιδί πάει με το ωραίο σώμα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, για τον Big Brother τι έκανε. Λοιπόν, τον Big Brother πήγε πολύ καλά, έκανε γύρω στο 30 και δεν βλέπω να πολύ πέφτει. Εκεί 25 περίπου διατηρείται. Θα δούμε όμως, γιατί και ξεκινάνε αγρίες μέλισσες. Μισό λεπτό. Α, μπράβο, έρχεται μόλις ξεγυμίσει. Έρχεται ο Νίκος. Μόλις ξεγυμίσει αυτή τη δασκάλου. Αυτό ναι, πράγμα σ' αρέσει, να τη βρίσκεις. Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Δεν παρεξηγηθώ εσύ. Όχι, καταλαβαίνεις τι λέμε. Μιλάμε για ηθοποιό, τεράστια. Και σε γυναίκα τόσα χρόνια, τόσα χρόνια την έκλειβα. Όχι βέβαια, απλά δεν παρακολουθούσες τη τηλεόραση. Μα μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είχα μια προβολή, είχα μια διαφήμιση. Η διδασκάλου και θεατρική και τηλεοπτική, πολύ. Πήγε η μάνα της. Φυσικά. Έλα, και η γιαγιά της. Έλα ρε Νίκη τώρα, έλα. Ο Αυγολέμωνος τι κάνει. Θα τα πούμε μετά. Α. Αλλά μόλις βγει αυτή η δασκάλου τώρα με τις άγριες μέλισσες, ναι. Βγει ο Δούκας με αυτή τη φωνάρα. Τι φωνή είναι αυτή εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τι φωνάρα είσαι, είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος Γεωργίου είναι φαν άγριων μελισσών. Ναι. Τώρα μου το έχω πει. Περιμένει πώς και πώς, σαν τη γιαγιά μου, να δει τις άγριες μέλισσες. Λοιπόν, ακούω. Έχω ένα φίλο. Είναι τηλεοπτική σειρά φοβερή και μπράβο. Θα σου πω, έχω ένα φίλο, τον Βαγγέλη τον Λιγνό, που θα μάθει τα μετράλα. Και μου έλεγε το χειμώνα. Κάτι σε 11 παρά τι ώρα ήταν. Μου λέει πάνε να δω τι μίλησε. Ναι. Και το κορίτσι του λέει τι κάνει, μαλάκα του. Τι πάρα πει, τότε σε λίγο εμά και δεκατίνα. Ναι. Το έκανε μία, το έκανε δύο. Ένα βράδυ τυχαία το βλέπω. Ναι. Και κόλλησα. Είδες. Εγώ αυτό. Πιστεύω ότι είμαι η καλύτερη σειρά ever στην ελληνική τηλεόραση. Συμφωνώ, μετά από πολλά χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα και ακριβή η παραγωγή. Είναι η ηθοποιία. Mm-hmm. Είναι το γοργό γύρισμα. Mm-hmm. Πολύ ωραίο γύρισμα. Ξέρεις με τι επιστρέφουν εγκυμοσύνες, βιασμούς, φυλακές, χαμός.
άστα. Χαμός. Πολύ, πολύ μας επιφυλάσσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα γυρίσουν την ίδια ώρα έχεις μέλης και θα κάνει τον Big Brother νούμερα. Όχι, αποκλείεται. Αναλόγως, κοίτα να δεις, μερικές φορές οι τηλεθεατές χωρίζονται σε κατηγορίες. Μπορεί και να μην πολύ χάσει. Γιατί... Σε ποιοτικούς και σε μαλάκες. Και σε ηλικίες επίσης πάει. Οπότε θα δούμε. Κρύβει πολλές εκπλήξεις αυτή η σεζόν και αναλόγως και με το πώς θα πάμε με τον COVID. Δεν μου λες, Γιάννη, μέλησες, πούλησες τη σειρά, αντένα σε 11 χώρες, έτσι διαβάζω. Ναι, βέβαια, τι, με τόσο μεγάλη επιτυχία. 11 χώρες. Έχει γίνει και παλιότερα με άλλες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, όπως το νησί αυτό. Και με άλλες. Το νησί. Το θυμάσαι, το έβλεπες αυτό. Το νησί. Τότε εσύ γύρναγες, δεν έβλεπες τίποτα. Α, σε γύρναγε στα άλλα τα νησιά. Να μην σου πω κάτι άλλο, να μην σου πω κάτι άλλο. Γύρω-γύρω θάλασσα. Α, μην το πεις. Λα-λα-λα, κουκουρούκου. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο, για να πούμε τώρα καμιά άλλη σειρά. Πώς πέρασε. Όχι, θέλω να πει γιατί. Σε βλέπω, έχει παχύνει λίγο, ε. Ναι, γιατί για το κακέξι που τη σύνομα για τη μοναδιά και πέρα. Ήρθα από την Κρήτη. Έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές ότι παίρνει ωραίες συνεντεύξεις, ότι προσέχει τη δουλειά της, την εμφάνισή της με την καλή έννοια. Εγώ δεν είδα εκπομπή της, είδα τρέιλερ. Δες λίγο για να έχεις μια άποψη. 12 ώρα κάτω από εδώ τη... Το τι κακέ... κάνεις 12 το ώρα, κακέ... που γυρνάς. Το μεσημέρι 12 ώρα, δεν με σπίτι μου ποτέ. Εντάξει, τα ξέρουμε, τα έχουμε μάθει. Αλλά, ακόμα. Ναι. Το κάνουμε. Άλλο θέμα λοιπόν είναι, αυτή ξέρει να πάρει καλές συνεντεύξεις. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Τι είναι προτιμότερο, να έχεις τα δόντια της Μαλέσκου ή να μην έχεις δόντια του Γεωργίου. Δεν σ' αρέ... Δεν ρώτησε κάτω, δεν περίμενε. Τα πια του Γεωργίου. Να έχεις δόντια της Μαλέσκου ή να μην έχεις δόντια καθόλου σαν του Γεωργίου. Τι είναι προτιμότερο, δεν έχεις κάτι δόντια που είχε... Αυτό έχει συζητηθεί λίγο αυτή τη σεζόν, γιατί έχουν επιστρέψει ρε παιδιά, εσείς οι παρουσιαστές, ηρεμήστε λίγο με τη λεύκανση, δηλαδή μας έχετε βγάλει το μάτι, εντάξει, φτάνει, λίγο πιο μπες, λίγο πιο μπες. Έχω απαλλαγή. Αφήστε τον μπλάνκο από τα δόντια. Έχω απαλλαγή εγώ από τον μπλάνκο, έχω απαλλαγή. Γιατί δεν επιστρέφεις, κάνε λίγο την έκπληξη. Κορίτσι μου, δεν έχεις καταλάβει κάτι, ο Γιώργος δεν πουλάει μωρί, ο Γιώργος πουλάει μυαλό. Εντάξει. Δεν λέω. Α, μπράβο. Αλλά σε αυτά που σε ενδιαφέρουν. Λεύκα στο μυαλό γίνεται. Εντάξει. Στα δόντια και στα ούλα. Για λέει γρήγορα γιατί περιμένω τον κόσμο, άλλο. Είναι αυτό που λέγαμε, μια πολύ ανατρεπτική σεζόν. Επιστρέφουν πολλά project, καινούργια project έρχονται. Έρχεται και ο Νίκος Μπογιόπουλος. Καλά, ρε Νίκη. Παρακολουθώ τώρα όσο μπορώ, βέβαια, έτσι. Εντάξει εσύ, ναι. Αυτός τι παριστάνει, τη Ροζίτα Σόκου της τηλεοπτικής ζηλεύει κριτικής. Ζηλεύει την Ιωάννα Μαλέσκου, ναι. Αυτό παριστάνει, ναι. Τη Ροζίτα Σόκου όπως το πες. Λοιπόν Κολάκη, άντε πάλι εσύ λίγο, πες τον αυτόν τώρα, τι. Λίγο καφάσι πάρα Νικολάκη με το ψάρι μαζί, μην το ξεχάσεις το ψάρι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που επέστρεψα, θα τα λέμε. Hey, Νικούλα. Πολλά φιλιά και καλό ξεκίνημα. Και σε πολλά, όλο. Χρόνια πολλά για την γενέθλια δική σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο κλείνει τώρα. Γίνεται 8 χρονών ο γιος μου, να τον χαίρομαι. Μπράβο, ρε, μπράβο. Ναι, είναι μεγάλη χαρά σήμερα για μένα. Ευχαριστώ πάρα φιλιά πολύ. Φιλιά, δώσεις πολλά. Φιλιά σε όλους. Το καβάσι, μην ξεχάσεις. Το καβάσι, πάρε και το ψάρι μαζί. Πάμε, πάμε, ξεκινάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας από Γιάννενα. Έλα, ρε Κωστή. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε. Μόλις είχαμε μάθει τον κορονοϊό, αρχές Μάρτιο. Μάλιστα. Είμαι ακουστικός τύπος, προτιμώ να ακούω. Ναι. Αλλά με ακούω μερικές φορές και τσιγκλίζομαι. Ναι. Θα αναφερθώ σε έναν. Όχι στην εκπομπή σου, 5 παρατέρα, το πήρε τηλέφωνο κάποιος από τη συνακροατής Έλληνας από τη Δυτική Ευρώπη και αναφέρθηκε στα λεγόμενα του Άλκη. Ελπίζω να ακούει. Αν δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ πρόσφυγα, λαθρομετανάστη και οικονομικού μετανάστη, πρέπει πρώτα να τη μάθει και μετά να βγαίνει στον αέρα για να κάνει κριτική. Επίσης με έχουμε τον κύριο Κολοκοτρώνη που δεν τον διόρθωσε. Δεν άκουσα την εκπομπή, δεν έχω άποψη καμία. Ορίστε. Δεν άκουσα τι είπα και δεν έχω καμία άποψη. Όχι, όχι, δεν το λέω, δεν περιμένω να ακούγεις, γιατί εσύ ετοιμαζόσαι για την εκπομπή. Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς θέλω να ακούσει και να καταλάβει τι έλεγε. Λοιπόν, συμφωνώ σε όλα με τον Άλκη και τον ακούω με προσοχή αυτά που λέει. Ντρέπομαι για αυτόν που ντρέπεται να πει ότι είμαι Έλληνας πατριώτης.
και περισσότερο ντρέπομαι για αυτούς που θα τον πούν φασίστα. Λοιπόν, εδώ καμαρώνουν οι Αμερικάνοι που δεν έχουν σταλιά ιστορία και χωρίς προσφορά την ανθρωπότητα, και θα ντρέπονται οι Έλληνες. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, αυτά ήταν, τα είπα επειδή άκουσα τον κύριο. Θα αναφερθώ εντάχει για τους για τα πανεπιστήμια. Το κατεστημένο των πανεπιστημιακών με την ανοχή των πολιτικών έχει φέρει κάθε πόλη, να παραφράσω αυτή που λέγανε οι Χουτικοί, κάθε πόλη σχεστάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Εδώ το κάναν κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και ΤΕΗ. Γιατί? Για να έχουν... τα ΤΕΗ έκλεισαν, εντάξει. Το καταλαβαίνει για ποιο λόγο. Λοιπόν, μας έχουν περάσει στο... μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου ότι τα παιδιά μας πρέπει όλα να σπουδάσουν και να πούν στο δημόσιο. Δεν είναι έτσι. Η πρότασή μου είναι ότι μετά την τρίτη γυμνασίου πρέπει να γίνεται το πρώτο γερό ξεσκαρτάρισμα των μαθητών και να συνεχίζουν στο λύκειο με εξετάσεις οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι του λυκείου να δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, αυτοί που δεν θα έχουν μπει στο λύκειο πρέπει να ακολουθήσουν το τεχνικό κλάδο που οι Έλληνες πολιτικοί τώρα έχουν ξεχάσει. Ναι, δεν είσαι ο μόνος που το λες αυτό. Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν το άκουσα από αυτές τις μέρες να πω. Το έχουν πει. Ένας φοιτητής, ένας πανεπιστημιακός που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο 30 χρόνων, δεν μπορεί να πάει να γίνει κουτσαβάκι και να μάθει μια τέχνη. Δεν μπορεί να ανέχεται τον κάθε μάστορα να τον βρίζει και να τον. Ξέρει πώς είναι η μάστορα, αν έχει δουλέψει ποτέ. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Μην πλατιάσεις περισσότερο. Όχι. Λοιπόν. Μόνο κάτι θέλω να πω. Στο πανεπιστήμιο πρέπει να μπαίνουν με εξετάσεις οι καλύτεροι και ο αριθμός για κάθε σχολή πρέπει να βγαίνει, να ορίζεται από ανεξάρτητη αρχή εμπεριγνωμόνων, που να βγαίνει αυτός ο αριθμός ανάλογα με την αγορά εργασίας. Μη μου γεμίζει, έχει τώρα γαλλικούς φιλόλογους, ξέρω εγώ, 20.000 και δεν απορροφάται κανένας. Καταλαβαίνεις τι λέω. Να μην κρατάω. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον Άρη. Καλησπέρα και από μένα. Πέντε στη Νίκη, μάλλον τη θέση της Νίκης. Ήταν Νίκη προηγούμενος εδώ. Ναι, ναι. Τελικά, να το ξαναπώ, είναι οριστικό πια. Ο Ολυμπιακός έκανε κάτι προς το συμφέρον του που πραγματικά την άλλη φορά είπα ότι είναι μεγάλη μαγιά. Για τον ίδιο, όχι για τους άλλους, για τον ίδιο. Κατάφερε να παίξει τελικό του κυπέλου με τους καινούριους παίκτες. Αυτή είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τον Ολυμπιακό. Αλλάζει όλο το τελικό. Βέβαια. Του είχαμε φύγει βασικοί παίκτες, βασικότατοι. Θα έπαιζε χωρίς ακραία μπακ. Και χωρίς την Γιέρμε. Έτσι. Και με αυτή την ιστορία που έγινε με τον κορονοϊό και τα λοιπά και με την αναβολή, και το έκανε 31 του μηνός, τελευταία μέρα που τελείωνε η περίοδο η αγωνιστική. Και πρώτη Σεπτέμβρη ξεκινάει η νέα περίοδος. Το κατάφερε, μπράβο του, και να παίξει με καινούριους παίκτες. Όπως είπες, αλλάζει όλος ο τελικός. Ξαναγίνεται φαβορή. Και πρώτα ήταν φαβορή. Και πρώτα ήταν φαβορή. Και πρώτα, έστω και με αυτούς ήταν φαβορή. Με τα περσινά ρόστερ, με τις ελλείψεις που είχε, ήταν αμφίροπο, Γιώργο. Τώρα έχει τον πρώτο λόγο, πιστεύω. Ναι, ήταν πιο αμφίροπο από την πρώτα. Φαβορή. Αλλά δεν ήταν τώρα φαβορή, ΑΕΚ. Και πέτυχε για να μην γίνει ριζούπολη τελικώς, έτσι. Αυτό το πέτυχε η αστυνομία. Η αστυνομία επέλεξε και λέει: όχι, ριζούπολη, αν θέλετε, Παναθησαλικό. Εκεί εγκρίνω. Ακολούθησε και αυτό. Έχει εικόνα για το Παναθησαλικό? Όχι, δεν έχω εικόνα. Τι γίνεται με το Παναθησαλικό. Να πούμε επίσης ότι ορίσανε για πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα για κλήρωση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το είδα, ναι. Καλό ήταν αυτό, ήταν πρόεδρο του ΟΦΗ. Να αναβληθεί το μάτς, πρώτη αγωνιστική, αφού πέσει το κυπέλο, και να γίνει μετά μια ημερομηνία, μάλλον κατά τις 16 Δεκεμβρίου. Έτσι, εκεί ήταν έξυπνο. Βολεύτηκε και ο ΟΦΗ και ο Άρης για την Ευρώπη. Ναι, που θα έχουν ρυθμό. Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ που θα παίξει Παρασκευή, μια μέρα πριν, γιατί και αυτός ο Ευρώπη έχει την Μπενφίκα, τον πήγε καλά πάνω από τους άλλους, και έλυσε εκεί το θέμα. Όσον αφορά δε για την αναβολή
που ζήτησε ο Απόλλωνας τον 5 εβδομάδων και θα πάρει 3 για το λάδι να προετοιμαστεί, να κάνει μεταγραφές κτλ. Ενώ αυτό είχε ψιλοεκδηθήσει με τα Super League το Θράκα του Ολυμπιακού. Λόγω των δηλώσεων λες του Μονεβασιώτη. Μάλλον γι' αυτό. Που ο Μονεβασιώτης όταν βγήκε και είπε ότι αφού μάλλον δεν ξεθέλει τον διευθυντή, εμείς το θέλουμε. Αυτό για μένα ήταν περιττό να το πει. Δεν λέω άλλη λέξη, δεν λέω άλλο επίθετο. Ήταν περιττό να το πει αυτό. Δεν κάνουν δηλώσεις. Και το είπα και το ίδιο. Όσον αφορά το άλλο, χθες που έγινε το συμβούλιο στον Απόλλωνα, με ψηφοφορία 5-3 εγκρίθηκε ο Παράσχος και απολύθηκε ο Ιωνές. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το συμβούλιο ήταν 11 μελές με τον πρόεδρο, με τον Μονοβαζιώτη μαζί, 11 μελές. Είχαμε 5 υπέρ του Παράσχου, 3 υπέρ του Τενέ και 3 λευκά. Μεταξύ των λευκών ήταν το δικό μου και του Μανίκα, του παιδικού διευθυντή. Εγώ τι έλεγα, δεν μου κάνει ούτε ο ένας το άλλος. Δεν μου κάνει. Να πάω σε έναν άλλον. Υπήρχε ένα λιγό επιχείρημα ότι ποιος να προλάβει να έρθει τώρα. Να προετοιμάσει την ομάδα, να κάνει προπονήσεις που δεν ξέρει την ομάδα. Ο Παράσκος την ομάδα την ξέρει. Ότι αν στην ομάδα την ήξερε, προτίμησε τον Παράσκο γιατί ο Τενές τα χάλασε την ιστορία όλη, το οικονομικό. Αυτό διάβασα και εγώ. Και δεν θέλω να αναφερθώ στις λεπτομέρειες γιατί ντρέπομαι. Αυτά είναι ολίγες. Για μένα ο Παράσχος για την αποστολή που θέλω ο Απόλλωνας είναι μια χαρά. Τον είχε πει από 3 χρόνια και τον πήγε καλά. Τον Απόλλωνα. Δεν είχε συμφωνήσει για τώρα. Ναι, δεν είχε συμφωνήσει να καλύψει τον Παράσχο. Ναι. Καταλάβες. Και δες και ο Τενές. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αλήθεια αυτή τη στιγμή. Εγώ είχα προτείνει κάποιον άλλον. Που ναι, με τον ήθελα, αλλά δεν μπορούσε να έρθει. Ξέρεις ποιον. Το Χριστόπουλο, το θυμάσαι. Πώς το θυμάμαι. Ο οποίος έχει την Ακρόπολη τώρα. Την ανέβασε κατηγορία. Την Ακρόπολη. Είναι Σουηδία που είναι. Ναι. Και είχα προτείνει τον Χριστόπουλο, ο οποίος θέλει να δώσει τον Απόλλωνα. Αλλά δεν προλαβαίνει. Σε 17 μέρες παίζουμε 16. Είχε κάνει εξαιρετική δουλειά στον Πάσο ο Χριστόπουλος. Το θυμόμαστε. Μετά έκανε ακόμα καλύτερο ο Πετράκης. Αλλά και ο Χριστόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός. Για πάμε στο Ευρωβουλευτή Γαμιέλα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, έχω τσαντιστεί λιγάκι. Είχα τσαντιστεί, να σου πω την αλήθεια, από τη μέρα που πέθανε ο Αλέφαντος. Ναι. Και είχες βάλει ένα βίντεο με κάποιες. Με ένα ραδιοφωνικό. Ναι, το θυμάμαι. Κάποιες, το θυμάμαι. Με κάποιες ομοφοβικές δηλώσεις του. Και είχα τσαντιστεί και όταν είχες κορυδέψει τον Κώστα Καφάση. Ναι. Λες και η ομοφιλοφιλία, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι. Τέλος πάντων. Και τώρα τσαντίστηκες. Και τώρα τσαντίστηκες που το μάθω στον Πογιόπουλο. Όχι. Τσαντίστηκα και να σου πω την αλήθεια με τον προηγούμενο. Τώρα εντάξει, την πλάκα που κάνετε με τον Πογιόπουλο δεν. Εκεί δεν πλάκα που καταλαβαίνεις. Εντάξει, ναι. Απλά ρε εσύ, Γιώργο, κάτι τέτοια ομοφοβικά. Και κάτι δηλώσει σαν του προηγούμενου του πίθηκου περί λαθρομεταναστών είναι η ζωντανή απόδειξη ότι Έλληνας δεν γεννιέσαι ούτε γίνεσαι. Καταντάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελεία παράγραφος. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης από Γαλλιθέα. Έλα, Δημήτρη. Καλά είσαι, Γιώργο. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα, μιας και ο προηγούμενος αναφέρθηκε και αυτός ομοφιλόφιλος και τα λοιπά, και το θυμήθηκα που το είχες πει εσύ την προηγούμενη εβδομάδα μετά τον τελικό του Champions League που έλεγες για τον Όιερ. Λοιπόν, εδώ θέλω να σου πω ότι κάνεις λάθος 100%. Διότι ο Νόιερ όχι μόνο δεν είναι γκέι, ήταν και παντρεμένος. Να μου πεις, εντάξει, και άλλοι παντρεμένοι υπάρχουν που είναι γκέι, αλλά άμα ήταν δηλωμένος, δεν θα υπήρχε και λόγος να έχει για κάλυψη μια γυναίκα, θα κυκλοφορούσε ένα άντρες. Λοιπόν, ο Νόιερ ήταν από τα 17 του με μια κοπέλα, μετά παντρεύτηκε στα 27 του μια Νίνα, τη χώρισε, τώρα τα έχει με μια χαντμπολίστρια εκεί, Γερμανίδα. Λοιπόν, και μάλιστα του κάνουν πλάκα γιατί μοιάζει πολύ με την πρώην γυναίκα του και λένε ότι δεν την έχει ξεπεράσει και γι' αυτό η καινούργια που βρήκες είναι τόσο, μοιάζει πραγματικά πολύ με την προηγούμενη. Λοιπόν, αυτό το λάθος που έκανες εσύ και το κάνανε και κάποιοι άλλοι, και κυρίως εκεί θέλω να αναφερθώ, θα σου πω αν μου δώσεις ένα λεπτό, είναι ότι ένα χιλιάνικο της Χιλής, ένα μέσο πριν το Μουντιάλ του 2010, του είχε πάρει μια συνέντευξη που ο Νόιερ έλεγε ότι όσοι είναι ομοφιλόφιλοι, εν πάση περιπτώσει, να βγουν να το πούν, για να τελειώνει και το θέμα με τα ρατσιστικά και να τους κοροϊδεύουν στα γήπεδα και τέτοια. Και γράψανε λάθος την μετάφραση στη Χιλή και γράψανε ότι εγώ είμαι και λέω και όσοι άλλοι είναι να βγουν να το πούν.
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είχαν ανεβάσει μετά και σε Twitter σε κάτι τέτοια, κάτι fake, ψεύτικους λογαριασμούς, ότι ο Νόιερ είναι, ξέρεις, εγώ μπορώ να γράφω τώρα σε ένα λογαριασμό με το όνομα Γιώργος Γεωργίου. Ναι. Είπαμε ότι η δημοσιογραφία στα site είναι εγκαξιδική. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι έγινε, και για καιρό νόμιζαν κάποιοι ότι είναι γκέι, μέχρι που ούτως ή άλλως ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος και εκεί είπατε, παιδιά, ήταν λάθος της μετάφρασης των Χιλιάνων. Και απλά ήθελα να αναφερθώ σε 4-5 ακόμα ακροατές σου, που, γνωστούς ακροατές δηλαδή, που βγαίνουν συχνά, που βγαίνουν και βγήκαν και είπαν το έχουμε ακούσει κι εμείς, και να τους πω, κοιτάξτε να δείτε. Κάποιοι που παρακολουθούν πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως είμαι εγώ, και κάποιοι άλλοι σίγουρα στην εκπομπή σου, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν παρακολουθούν πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παρακολουθούν κανένα ημιτελικό, κανένα τελικό μέχρι εκεί. Εδώ δεν παρακολουθούν λοιπόν, δεν ξέρουν την ενδεκάδα των φιναλίστ. Ήταν δυνατόν να ξέρουν όλοι ότι ο Νόιερ είχε δηλώσει, γιατί είναι κάτι εξωγηπαιδικό, ότι ήταν γκέι? Και αν το ξέραν αυτό, ότι το είχε δηλώσει, πώς δεν ξέραν ταυτόχρονα να σου πούνε, κάτσε ρε Γιώργο, είναι παντρεμένος, πώς το λέμε ότι είναι γκέι? Και άρχισαν βγολέμονες αυτοί και λέγανε κάτι για τα δοκάρια, να βάψει ροζ και κάτι ιστορίες. Και θέλω απλά να τους πω, παιδιά, όποιος και αν είναι ο δημοσιογράφος που λέει κάτι, από τον λιγότερο αξιόπιστο μέχρι τον πιο αξιόπιστο, καλό είναι να μην τα καταπίνουμε όλα έτσι. Ό,τι μπορούμε τουλάχιστον να το βρούμε μόνοι μας με ένα απλό γκουγκλάρισμα, ας ψάχνουμε να το βρούμε. Δεν χρειάζεται όλα μάσιτα. Εγώ διακρίνω πάντω κάτι. Σε αυτό που λες έχει δίκιο. Φυσικά, αμάσιτο τίποτα. Ναι. Αλλά διακρίνω και κάτι άλλο. Ότι κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπερασπιστεί τον Νόιερ. Όχι, εγώ ειλικρινά δεν έχω τίποτα με τους γκέι. Ότι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του είναι δικό του θέμα. Καλά, αυτό είναι το πείμα όλο, ναι. Ναι, όχι, πραγματικά δεν έχω πρόβλημα. Και αν έλεγες μόνο εσύ ότι είναι ο Νόιερ, θα έλεγα εντάξει, ο Γιώργος το διάβασε κάπου, έκανε και αυτό το λάθος από τα γκανστερικά αυτά, ΜΜΕ. Ναι. Μάλλον αυτό θα είναι. Ναι. Γιατί το διάβασα εγώ αυτό. Προφανώς. Αλλά το να βγαίνουν άλλοι που βλέπω ότι δεν παρακολουθούν πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και αν το λένε. Λέω απλά το πω Γεωργίου και είπανε, αφού το λέει ο Γεωργίου έτσι είναι, κάτσε να το πούμε κι εμείς. Και απλά ήθελα να κάνω έτσι μια έκκληση. Αν μπορούν, ας ψάχνουν και λίγο μόνοι τους. Δεν χρειάζεται ότι λέει ένας δημοσιογράφος να γινόμαστε φερέφωνα. Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Και εγώ Γεωργίου. Για χαρά. Έλα. Γεωργάκη. Καλώς τον. Καλά, ρε, έφαγε τον Πάπη τον Τενέρε. Για θέμα, τι είπες, οικονομικό. Ναι. Άρα τον Παράσκο τον επήρες επειδή δεν τον πλήρωνε. Δεν τον πληρώνει. Είναι τσάπα. Όχι, είναι πιο ακριβώς. Είναι πιο ακριβώς. Ναι. Ναι. Να δω πότε θα κάνω την πρώτη νίκη. Την πρώτη εθνική, να δω. Εγώ θα τσεκάρω τις Κυριακές, να δω πότε θα κάνει την πρώτη νίκη. Ακούμε, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Ναι. Εγώ δεν ήθελα κανένα από τους δύο, γι' αυτό ψήφισα Λευκό. Α. Μπράβο. Μαζί. Συμφωνώ. Και ο Μανίκας που είναι τεχνικός διευθυντής. Πάμε παρακάτω. Έλα. Έλα, μ' ακούς. Τώρα ναι. Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ κάτι δεν ξέρω τώρα. Είναι τοποθέτησή σου βέβαια. Εντάξει, πιστεύομαι. Λες, κατάφερε ο Ολυμπιακός να παίξει. Προς το συμφέρον του, τον τόνισα. Προς το συμφέρον του. Ναι, τώρα δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι αν κατεβεί με αυτούς που πήρε, με Χολέμπα και με Ραφίνια, εσύ θα φάει κάτω από 3 γκολ? Γιατί για εκεί τους έχω εγώ. Εάν Γιώργο κατεβούνε, ειλικρινά σου μιλάω, και δεν παίξουνε με το περσινό το σχήμα κατά 70%, κατά 80%, μη σου πω. Ποιο, με τον Τωροσίδη? Με τον Τωροσίδη, βέβαια. Μάλιστα. Θα πάει να παίξει ο Ραφίνια τώρα, τη Λάρισα. Λοιπόν, θυμίσου την ώρα και τη στιγμή. Ποια Λάρισα, για τον τελικό μιλάμε. Ναι, στην Λάρισα, θα γίνει ο τελικός. Στο Βόλο. Το Βόλο θα γίνει. Στον Παδεσσαλαϊκό. Είσαι σίγουρος? Ωραία, πουστη. Ωραία, συμφωνώ, στο Βόλο. Το Βόλο, νόμιζα ότι θα γίνει στο Παδεσσαλαϊκό. Ναι. Στην ΑΕΛ. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ πιστεύω εγώ ότι εάν παίξουν με το Γιώργο, ο Μάρ δεν πάει να είναι. Όχι να ήταν και ο Μπες, ο παίκτες που δεν έχουν στεθεί. Έτσι μας μέσει η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που βλέπουμε ποδόσφαιρο. Και ακούμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Δηλαδή καινούριο σχήμα, αμοντάριστο, δεν ξέρει ο ένας ούτε το γιες ούτε το νο. Πώς θα πάνε να πέσουν με την ΑΕ. Την ΑΕ, τι αυτή, τι τώρα, την έτοιμη την ΑΕ. Δηλαδή με άλλα λόγια, για σένα προτιμότερο να πάει να παίξει με τον Τωροσίδη παρά με τον Ραφίνια. Με τον Ραφίνια. Ωραία. Να κατεβεί με το Ραφίνια λοιπόν, να δω πού θα σταματήσει το κοντέρ. Όχι, να δούμε το χαρτί με το Ραφίνια για να βάλει το σαλακούλ. Κοίτα, πια στο τρόμαξα, ρε φίλε.
Τρόμαξα. Δηλαδή μιλάμε για ένα θηρίο. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 60 κιλά. Μια φτερούγα. Πώς έπαιξε αυτός ο παίκτης και έγινε διάσημος και έπαιζε στην Μπάγκερ και πήρε πρωταθλήματα και αυτά. Τι μπορώ να το καταλάβω. Εσύ, ο κυράστας ήταν 25 κιλά με τα κόκαλα και ένα 50 ύψος. Και άψε από εκεί. Θα να μου λέει Καϊτάνο Σιρέα. Θα να μου λέει τώρα Καϊτάνο Σιρέα ότι ήταν ένα 70, ένα 60. Τι που τη συγκρίνει τώρα. Μακάρι να παίξουνε, μακάρι να βάλουν και τον Πρίτανη μέσα. Αυτόνται. Πώς το λένε, καινούρια μεταγραφή, το γυροκομείο και να παίξει να δούμε να γελάσει κάθε επικραμένος. Και τελειώνοντας, δεν μπορώ να καταλάβω τι τρέλα κουβαλάνε εκεί στον Παναθηναϊκό μου. Λοιπόν, αυτό το Περέα, το Πιτσιρίκι, το 19, το 20, το οποίο να άκουσα κάτι δηλώσεις για το νυν προπονητή μας τώρα, τον νυν τον Καταλανό, ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα συστήματα και τα αυτά. Κάντον εσύ ρε! Ρε εσύ θα πάρα τον εμάθεις ρε! 19 χρονο τι θες να σου προσαρμοστεί, απ' την ομάδα του χωριού του είπε! Και τον αφήνει τώρα με υποσχετική τη σούπερ δύναμη, ας πούμε, της κεντρικής Ελλάδος, έτσι πως λέμε κεντρική Ευρώπη, στον Ολυμπιακό Βόλου, πως το λένε, στην Ένωση Βόλους. Λοιπόν, Γιώργο, θα τα πούμε. Για καλά. Έλα. Γιώργο. Ναι. Γεια σου φίλε. Γεια. Καταρχήν και με το παλιό ρόστερ να παίξει ο Ολυμπιακός και με το καινούριο και με το πάρα πολύ παλιό με την ΑΕΚ παίζουμε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάνε τρία. Τα ξέρουν καλά αυτά. Τώρα μην γίνεσαι κι εσύ Μπιλ. Όχι, το πιστεύω μου λέω. Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, τους έχουμε κλετήσει τόσα χρόνια, τους κλετάμε ρε φίλε. Πάει αυτό, το ξεχνάμε. Κατά δεύτερο, όσον αφορά να πούμε, είχε ένα παλικάρι και λέει η Έλληνας δεν γεννιάσαι ούτε γίνεσαι. Καταντάς. Λοιπόν, και εγώ αριστερός είμαι και είμαι και φαν του Άρη Βελουχιώτη, αλλά και ο Άρης Βελουχιώτης ήταν πατριώτης. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Και κατά δεύτερο λόγο, το παιδί το δικό μου και το κάθε παιδί του καθενός, όταν γεννιέται ένα παιδί και ένα αγοράκι, θέλει να το δει να μεγαλώσει, να κάνει τη σχέση του, να κάνει οικογένεια και να σβήσει και εσύ σαν παππούς και αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ με ενδιαφέρει τι κάνω καλά στο κρεβάτι, γιατί δεν μπορώ να το κάνω παρέα όταν είναι ομοφιλόφιλος. Φυσικά θα κάτσω μαζί του να πιω ένα καφέ, δεν θα τον κράξω, ούτε θα φωνάξω, ούτε θα του κάνω bullying, αλλά δεν θέλω, δηλαδή άμα βρεθεί κάποιος στην παρέα μου και έρθει, τυχαία, όχι θα πάρω να τον κάνω εγώ παρέα. Τυχαία, έχει. Φίλος φίλου. Δεν θα του κάνω bullying, ούτε θα τον ευρύσω τον άνθρωπο, δεν τίποτα. Απλά δεν τους θέλω στη ζωή μου. Έγινε, δεν θεωρώ άντρα κάποιον ο οποίος είναι άντρας γενικά. Στο λόγο τους αυτά δεν μπορεί να είναι και γκέι. Ευχαριστώ. Για καλά. Έλα, φίλε. Καλή. Έλα. Θα μιλήσει. Έλα, κύριε Κονομάκο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Παρακαλώ, κύριε μου. Και ευχαριστώ πολύ και τον ακροατή που προτίμησε να μην μιλήσει αυτός και να μιλήσω εγώ. Ναι. Θέλω να προειδοποιήσω τον κύριο Μητσοτάκη ότι μετά τις 3 Νοεμβρίου που είναι οι αμερικανικές εκλογές υπάρχει περίπτωση σε ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σειράξεως. Όποιος και αν βγει πρόεδρος στην Αμερική, είτε ο Μπάιντεν είτε ο Τραμπ, που κατά τη γνώμη μου θα βγει ο Τραμπ. Έχουμε ενδεχόμενο σειράξεως, ωραίο το ξέος, ναι. Θερμού επεισοδίου και μετά σειράξεως, διότι ο στρατηγός πρόωρος έχει πει ότι θα γενικευτεί η σύραξη, δεν θα μείνει μόνο σε ένα νησί, δηλαδή αν πάρουν το Καστελόριζο οι Τούρκοι δεν θα πάμε απλώς να επανακαταλάβουμε το Καστελόριζο, θα επιτεθούμε με το ναυτικό μας και σε άλλες μονάδες τουρκικές. Έγινε, κύριε Οικοδομάκου, σε ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σειράξεως, όπως έχω γράψει στην Εστία πριν από 20 χρόνια σε ηλικία 40 χρονών, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τηρήσουν ευμενή ουδετερότητα υπέρ της Τουρκίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο Θανάση, τι γίνεται. Καλώς ήρθατε. Καλά είσαι. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλησπέρα στο Γιώργο το Λονδίνο, στον κύριο Θόδωρα, στον Γιώργο
και στο Βασίλειο των Ιναντίων. Με τι τρομερέ εκπομπέ που έχετε κάνει. Σε όλου του Ολυμπιακού. Σε κάνα εξή, σε κάνα παγωγή, σε κάνα παγωγή. Όλου του Ολυμπιακού διάλεξε. Και είπα αυτού. Χαλιτάκο. Λοιπόν. Πρώτο, καταρχήν πράγμα σου επιλογή. Πριν πεις κάτι. Το Περιστέρι φέτος έχει βλέψεις. Έχει βλέψει να κάνει καλύτερη πορεία. Εγώ έμαθα ότι και καλούς παίκτες έχει πάρει. Έμαθα καλά λόγια. Έχει κρατήσει γενικό κορμό, είναι η ομάδα σχεδόν ίδια με ομάδα με πέρσι. Το Σετελάρι Μπακάκι τι γίνεται, ο Μπιχηρικάς. Ποιος, ο Σετελάρι, εκεί είναι. Τι καλός είναι ο Μπακάκι αυτό, δεν παίρνει. Καλό, πολύ καλός. Σούπα, τότε δεν έγινε τίποτα. Άσχημα, έχουν μπλέξει. Για λέγε. Μπράβο και τον Χριστόπουλο που είπες, έξυπνη επιλογή. Πολύ έξυπνη επιλογή. Πολύ έξυπνη επιλογή. Αλλά μάλλον ο ιδιοκτήτης θέλει παροχημένος από ό,τι θα καταλαβαίνω. Κοίταξε, σαν άλλο τι προέβαλε, ότι δεν προλαβαίνει κανένας προπονητής, εσύ να τον παράσεις και να τον ναι, που ξέρει την ομάδα. Γιατί σε 16-17 μέρες ξεκινάει το ποτάσμα. Ναι, αλλά ο Παράσκος όμως πήρε από τη Βάρκα όμως, στον Παράσκο. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Πήρε από τη Βάρκα. Γεγονός είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, δύο τέτοια προγραμματάκια. Καταρχήν, ρε Βασίλη, μεταξύ από τα πολλά γκολ που τρώμε 3-6. Δεν χορταίνουμε με το δείχτη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τρία λέει, έξι άμα δεις εκεί, τι τρομερό δηλαδή. Λοιπόν, είδες τελικά με τον τελικό του κυπέλλου ότι άμα θέλουνε, τα βρίσκουνε και έχουνε πλάνο και γρήγορα και τα κάνουνε. Είδες εδώ, 12 Σεπτεμβρίου, Ριζούπολη, άμα δεν γίνει, Πανθεσσαλικό, μπαμ μπαμ και τελειώνει, άμα θέλουνε. Θα μπορούσα, άμα θέλα και τον Ιούλιο να το κάνουνε. Για μισό λεπτό να διαβάσω δύο μηνύματα. Λέει, Γιάννη. Έχει δύο μηνύματα εδώ πέρα από. Πάνω φίλο, από τον Τίνο, ο οποίο γράφει. Ο τελικό έπρεπε να έχει γίνει τέλο Ιουλίου. Με τα ρόστερ που έφτασαν οι ομάδε στον τελικό. Τώρα, όπω και να γίνει, είναι η γελιοποίηση του θεσμού. Όσο για το Μανεβασιό, τη διάλεξε άμα, για άρμα, γι' αυτό έκανε και τη δήλωση στο Μετρόπολη. Και ο φίλο Νάσο γράφει. Κάτσε, τι άμα διάλεξε, δεν εννοεί. Και καλά, για το Μελισανίδη. Το Σαββίδι ή το Μελισανίδη. Για το Μελισανίδη. Καλά, καλά, ναι. Και ο φίλο Νάσο γράφει. Γιώργο, να θυμίσω στους φίλους Ολυμπιακούς ότι από την επιστροφή της ΑΕΚ και μετά έχει βρεθεί η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο κύπελο τρεις φορές. Σε τελικό, ημιτελικό και προημιτελικό. Και τις τρεις φορές η ΑΕΚ χαμογέλασε, γι' αυτό να αφήσουν τις τεσσάρες που λένε και να κρατούν μικρό καλάθι. Η έπαρση φέρνει και την έμεση. Έλα, Θανάση. Ναι. Σίγουρα καλό. Αυτό ισχύει. Μικρό καλάθι. Αλλά τελευταία δύο χρόνια ο Μάρτιν σαν δισαπενίδια με την ΑΕΚ να ήτος, έτσι. Δεν έχει κανεί τα. Ναι, ναι, στο πρωτάθλημα διαφορετικά. Ναι, γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων, τώρα ένα παιχνίδι τώρα. Καμάς να το ξαναπώ, ήταν μεγάλη μαγιά για σένα, για την ομάδα σου. Εννοώ, ναι. Που κατάφερε να παίξει με καινούριους παίκτες. Ναι, και η ΑΕΚ θα παίξει με καινούριους παίκτες όμως, Ποιο μου, το στόπερ, το χνιτ, το Νισούα, το Ανασαριφάτ και το χνιτ. Εντάξει. Καταρχήν η ΑΕΚ πιστεύω ότι θέλει τραυματοφύλακα, έτσι. Δεν ξέρω ότι είναι μεγάλο ρίσκο αυτό με να πάει με Τσιντότα και με Θανασιάδη. Φυσικά και θέλει τραυματοφύλακα. Μεγάλο ρίσκο. Αν και εγώ με συγχωρείς που σε διακόπτω. Όχι, πες μου. Πιστεύω στον Θανασιάδη πολύ. Πιστεύω ότι είναι άπειρος. Είναι άπειρος δεν είναι. Και αν πει τελικό κυπέλλο. Σε ομάδα πρωταθλητισμού είναι άπειρος. Γενικά άπειρος δεν είναι. Σε αγώνες δεν είναι άπειρος. Δεν σου λέω για τελικό, σου λέω γενικά. Πόσοι αγώνες έχει κάνει. Γενικά σε Σούπερ Λιγκά. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ κανέναν. Λοιπόν. Επίσημο κανέναν. Λοιπόν. Τώρα που κάναμε απόφαση, θα γίνει κανονικά από 10 Σεπτεμβρίου, λέει η αγωνιστική. Εκτός του ΑΕΚ Ολυμπιακού, το οποίο θα γίνει το Δεκέμβριο, 16 Δεκεμβρίου. Και ορίσανε, χωρίς κλήρωση, ότι θα είναι πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ή Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ή Ολυμπιακός, ναι. 16 Δεκεμβρίου. Για να γίνει 16 Δεκεμβρίου. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Να σου πω κάτι, πρέπει να παίξουν και ομάδες παιχνίδι και φυσικά. Αυτή και ήταν η πρόταση του Όφη. Ναι, να σου ρωτήσω, αυτοί οι 5 με τον Απόλλωνα βρήκανε κανάλι. Νόβα. Στην Νόβα, έκλεισε. Ναι. Άρα. Δεν έκλεισε ακόμα, αλλά εκεί πάμε. Δηλαδή εκτός Παναθηναϊκού και Πάοκ, όλοι Νόβα. Ο Πάοκ θα έχει το δικό του, Παναθηναϊκό στο Παναθηναϊκό συμβεί, όλοι οι άλλοι Νόβα. Όλοι οι άλλοι Νόβα, μάλιστα. Πάντως να σου πω κάτι μεταξύ μας. Ήταν άστοχη η δήλωση του Προέδρου του Απόλλωνα. Δεν έπρεπε να την κάνει. Δεν έπρεπε να κάνει και για ποιο λόγο να μπει αυτός ανάμεσα και να πάρει θέση. Το καταλαβαίνω αυτό. Το ρωτήσατε ποτέ. Εντάξει, μην πάρεις εσύ. Κοίταξε, είχε ζωγραφιστεί πάρα πολύ με τον Κούγια. Γιατί... το Κούγια τώρα, ο Κούγιας, αυτά που είπε στην Σούπερ Λίγκα προχθές, δηλαδή μιλάει ότι... μια επίθεση, ποιος Απόλλωνας που έχει κάνει μεταγραφή και τη μαρτυράει και θέλει και αναβολή. Και... Κάτσε, ρε αδερφέ μου, κάτσε να πούμε. Κάτσε. Και ο Κούγιας τώρα ξέρει πού είναι, πού κλείνει. Έτσι. Και είχε ζωγραφιστεί ο άλλος. Α, εντάξει. Εντάξει.
Πάντως βλέπω μπουρλότο το πρωτάθλημα να γίνεται φέτος πάλι. Δεν ξέρω θα γίνει πάλι. Μακάρι. Μακάρι, ε. Μακάρι από εκεί διαφέρει, γιατί μέσα στα γήπεδα δεν βλέπουμε τίποτα. Εντάξει, όλα καλά. Έγινε, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώ ήρθατε, Βόλεμον. Αν όλοι αυτοί οι πρωτοβουλιάδε που υπευθύνουν του Ομοφυλόφιλου, αν τα δικά του παιδιά να το θέλανε, όχι βέβαια. Να θυμίσω κάτι. Η Νίκη που ήταν προηγουμένω εδώ, η δικιά σου, η Νίκη. Ναι, να είναι καλά. Μιλώντας χθες προχθές για την ιστορία του Big Brother με τον Μητσιρικά, τον Ομοφυλόφιλο που είχε εκεί μέσα, μου λέει γιατί μου λέει μια χαρά είναι και τα λοιπά. Τη λέω, δεν μου λέει η Νίκη. Αν πα μια μέρα σπίτι. Και δει στο γιο σου που είναι 8 χρονών και παριστάνε αυτό το πιζερικά, τον Ομοφυλόφιλο. Τι θα πει, και γυρνάει και μου λέει μακριά από το σπίτι μας. Α, έτσι ακριβώς, λέω. Α, έτσι. Ακριβώς. Η Ελλάδα εκτός από κλιματικά, αυτό έγινε και ειδικά. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Θα κάνουμε μια διαδήλωση και θα λέμε. Πάμε, κορίτσα, δεν μας φοβίζουν. Το Γέρμανο, τα πόλια. Το Τουρκαλάδων, οι μεγάλες. Σαρμελιές, το παιδιά, με το μουτσό μας, να βιληφθούμε μόνες οι μιλές. Μόλις μη κουνιέται για να κόψω το καημάκι. Είμαι πολιασμένος. Ρε, όχι. Άντε τα λέει. Άκου, είπε, μη κουνιέσαι, ναι, μόνοι, γιατί θα κόψω το καημάκι. Πάμε, έλα. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα και Γεωργίου από το Λουτάκι Φουρς Πότσας Παναγκός, τι κάνετε καλά. Καλά εσύ. Καλή χειμένη σας να έχετε, καλές εκπομπές να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε υγεία και εσείς και η κόρη σας. Λοιπόν, και Γεωργίου θέλω να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν ξεκίνησε τίποτα και διαμαρτύρεται. Ολυμπιακός, μ' ακούς. Ναι. Διαμαρτύρεται για τον αρχιδιετή, αυτόν τον κύριο τον Εγκλέζο. Ναι. Τον καινούριο που φέρανε. Ναι. Δηλαδή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, φταίει ο Γκλέζος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ούτε τα αντερά τους δεν αντέχουν. Ούτε, δεν αντέχουν ούτε τα αντερά τους. Αυτή η ομάδα της διαφθοράς, της αλητείας, της κομπίνας, της ρεμούρας, του υποκόσμου. Το έχω πει και άλλες φορές. Έχετε να το λέω συνέχεια και γίνω γραφικός. Λοιπόν, δεν δέχονται καμία αρχή. Θέλουν αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Μετά το δεύτερο, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιστεύω ότι ο Όφη και η ΑΕΚ δεν θα περάσουν. Δεν ξέρω η γνώμη σας ποια είναι. Όπως τα έλεγα τα παιχνίδια, έτσι. Με μια πρώτη γνώμη να την πάντα. Δηλαδή τον Απόλλωνα στην Κύπρο τον έχεις δει. Είναι καλύτερος από τον Όφη. Πιστεύω ότι θα περάσει η κυρία Γεωργίου. Όχι, απλά εδώ τι κάνω. Όχι, κύριε Γεωργίου, εντάξει, αυτή είναι η γνώμη. Μπορεί να πέσει ο Κέξπο. Αυτή είναι η πρώτη γνώμη. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν θα περάσουν. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, α πούμε, και ο Άρης, πιστεύω ότι θα περάσουν, α πούμε. Ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα 50-50, έτσι. Εκεί είναι δεύτερο παιχνίδι. Τι να πω τώρα. Όποιο βάλει το πρώτο στον κόλπο, πιστεύω θα έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία, α πούμε, και στην νίκη. Λοιπόν. Η άτυχη είναι η ΑΕΚ που κληρώθηκε να παίξει έξω. Ναι. Όχι, δεν λέω για την ομάδα, για το μέγεθος της ομάδας Εγκάλε, ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι πιστεύω ότι δυστυχώς το βλέπω το παιχνίδι και όλοι το βλέπουν για σίγουρο διπλό. Για σίγουρο διπλό τσάκ, ναι. Λοιπόν, εγώ κύριε Γεωργίου μου το βλέπω, ας πούμε, δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, το βλέπω εσύ, που είναι στο Ποζογαδόρικα. Επάλαβες, πώς το λέω. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Ολυμπιακός πρώτος, πάντα και οι άλλοι άσους. Άντε, γεια. Δεν μου λες, Άρη, με το λιμάνι γιατί γύρω. Έχουμε αρχίσει νέο σχέδιο τώρα. Το θέλει η Φενέμπαξε. 2 εκατομμύρια λέτε. Δεν νομίζω να τον δώσουμε 2 εκατομμύρια με τίποτα. Όχι. Με τίποτα. Όχι. Στο Λιβάνι. 2 εκατομμύρια συμβόλαιο λε. Στο Λιβάνι δίνει 2 εκατομμύρια. Ένα δίνει ΑΕΚ, 1,3 θέλει αυτός. Δεν θέλει να φύγει αυτός από την ΑΕΚ. Αλλά το 1 από το 2 έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου για το Λιβάγια? Ότι θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια να φύγει από την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος αξιόπιστος παίκτης της ΑΕΚ. Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ είναι κύριε. Ο πιο αξιόπιστος. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Με την ατροπία που έχει ο Λιβάγια, πού άλλο θα ήταν βασιλιάς όπως είναι στην ΑΕΚ? Ναι, να σου πω κάτι άλλο. Ότι αυτός ο προπονητής ξέρει και τον κουλαντρίζει. Ακριβώς.
Που είναι ο μόνος μέχρι στιγμής που έχει βρει το κουκούτσι του ασχολή. Και όχι Μένεθ, αλλά περισσότερο Κάρελ. Δεν είναι Κωνσταντόγλου. Όχι, όχι. Τον Κωνσταντόγλου έκανε ό,τι ήθελε. Σουμάχη έγινε με τον Κωνσταντόγλου, το τέτσι. Βράνιας Λιβάγια με τον Κωνσταντόγλου κάνανε πάρτι. Και ο Λιβέρα και τα λοιπά. Άστο. Εδώ αυτός ξέρει να τον κουλαντρίζει. Του τραβάζει αυτή. Είναι τρομερά ποιοτικός. Ο Λιβάγια μέσα. Απλά κάποιες φορές είναι άναρχος. Αυτό έχει βελτιωθεί. Και ξέρει να κινούμε στο γήπεδο και την πίπα του έχει και πάνω απ' όλα. Βάζει κόλλο. Παίχτη που βάζει κόλλο να κουμπάσει πάνω του με εμπιστοσύνη. Έχει πολύ καλή τεχνική, βάζει τρομερά το σώμα του. Είναι αργός όμως, έτσι. Αυτό είναι το μειονέκτημα. Γι' αυτό δεν έχει και μικρό χώρο. Δεν είναι να τον βασανεί στον χώρο αυτό. Στο μικρό χώρο έχει την προσπίση, έχει το ανάποδο πόδι, έχει πολλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ο Άρης είναι εκεί. Εδώ είναι. Ναι. Λοιπόν, Άρη Γιώργο, αν τις 11 του μηνός, όχι μάλλον 10 του μηνός, βγει η ΑΕΚ και πει έχω ένας ποδοσφαιριστής, έχει κολλήσει κολλινό, πώς το λέμε. Ναι, κολλινό. Τι θα γίνει? Μπάχαλο. Ε, ή αν χάσει στο Βόλο του Ολυμπιακός, ο Κούγιας και ο Παρινάκης πού θα κρυφτούνε? Αν χάσει. Ναι. Ο Κούγιας γιατί, λόγω τι, γιατί θα χρηθεί. Γιατί ο Κούγιας είναι Ολυμπιακός. Χαίρομαι πολύ. Τόσο απλά. Τόσο απλά, Γιώργο. Και δεύτερο, θα σου πω κάτι να το θυμάσαι. Ο Λιβάγια τους έχει για πρωινό στο Βόλο. Αυτά. Έγινε, για καλά. Άσε καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κώστας Αεκτής. Έλα, Κωστή. Λοιπόν, άκουσα κάποιους Ολυμπιακούς πριν που λέγανε ότι μας έχουν εύκολα και για τρία γκολ και τέτοια. Να τους θυμίσω, μάλλον και να τους ρωτήσω, εγώ το βάζω σαν κουίζ. Από πότε έχει να περάσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο κύπελο? Το ξέρει κανένα? Από πότε έχει να περάσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό? Ναι, ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Α, παραπώ, γιατί την περνάψει κατά, μην περνάψει. Ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στο κύπελο. Τα τρία τελευταία χρόνια δεν την περάσει. Γιατί του πήραμε κύπελο το 16, τον ναι. Αποκλείσαμε σε ημιτελικό, σε προημιτελικό, έτσι για να δούμε ποιοι είναι πελάτες. Το δεύτερο που θέλω να πω, δεν μου λες, το είδες το πρωτοσέλιδο το χθεσινό του πρωταθλητή? Όχι. Με το Λοβέρα, ο οποίος έγινε καλά, έκανε δύο τεστ και βρέθηκε ότι είναι αρνητικός. Α, γι' αυτό λες, ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται την Παρασκευή, το Σάββατο να είναι θετικός και την Τρίτη να είναι αρνητικός? Αφού θα παίξουν οι μπέκους τώρα με κυρίους πρόκτες, εντάξει μας. Όχι, γιατί όταν τους λένε κότε, παρεξηγούνται. Έτσι δεν είναι? Φίλε μου, εγώ άκουσα ότι είναι ακόμα σε καραντίνα. Εγώ είδα το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Όχι, όχι, άλλο να σε καραντίνα και άλλο να βγει αντικούδες. Όχι, έκαλε ότι δεν ήταν σε καραντίνα, ότι βγήκανε και τα δύο τεστ αρνητικά. Δεν ξέρω. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Ναι. Έτσι. Αυτά, μετά. Όσο αφορά αυτό που είπες, για μένα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένη ομάδα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί, φύγανε πολλοί και καλοί παίκτες από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θα έχει πρόβλημα με αυτόν τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Ινσούα είναι πολύ καλή μεταγραφή και ο Χνίτ είναι καλή μεταγραφή. Τώρα για τον Ανσαριφάρ δεν ξέρω καν αν θα παίξει. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο δεμένη ομάδα αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό. Στο γήπεδο θα φάνουν όλα. Σίγουρα, όλα εκεί θα φάνουν. Απλά δεν μου αρέσει αυτή η περιφιοδοξία τους. Είναι για γέλια. Αυτά. Έγινε. Για καλά. Έλα. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια. Αντώνης από Πειραιά. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πρώτα για τον Γιώργο στο Λονδίνο και να του πω ότι είναι μετανάστης, δεν είναι πρόσφυγας. Είναι μετανάστης. Δεν έχουμε πόλεμο εδώ στην Ελλάδα, είτε εμφύλιο είτε με κάποια άλλη χώρα. Οπότε είναι μετανάστης, όχι πρόσφυγας. Μετά στο Γιώργο από το Βέλγιο που είπε ότι έχει πάει και αυτός μετανάστης και να δεχτούμε όλους τους μετανάστες. Εγώ δεν λέω όχι. Θα του κάνω όμως μια ερώτηση του Γιώργου από το Βέλγιο. Εσύ, Γιώργο από το Βέλγιο, όταν πήγες στο Βέλγιο, πήγες στα κρυφά? Ή πήγες και είπες είμαι ο Γιώργος ο Τάδε, να το διαβατήριο μου ορίστε? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Γιατί κάποιοι είπαν, ξέρω εγώ, παράνομους μετανάστες.
κάπου αλλιώ του είπαν, αλλά το ίδιο, είναι παράνομη μετανάστευση. Αυτέ τι δύο διευκρινήσει κατά πρώτον ήθελα να κάνω. Το δεύτερο, πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία στου Ολυμπιακού, σα ακούω, αλλά εγώ είμαι από του Ολυμπιακού οι οποίοι, όπω είπε προηγουμένω, το τέλο θέλω να βλέπω τα πράγματα μέσα στο χορτάρι. Και όχι τι έκανε η ΑΕΚ και πώς το έκανε, άλλωστε είναι γνωστά πώς τα έκανε τις τρεις νίκες που έχει η ΑΕΚ μας και αποκλείσει, πήρε το κύπελο, είναι γνωστά όλα αυτά. Γι' αυτό θα τα δούμε όλα στο χορτάρι. Τώρα όσον αφορά ότι είμαστε διαλυμένοι, διαλυμένοι δεν είμαστε. Στην ουσία ένας παίκτης μας έφυγε, ο Τσιμίκας. Ο Μαρ όποτε ήθελε έπαιζε, όποτε ήθελε δεν έπαιζε. Γι' αυτό κιόλας δεν του έδωσε και τα λεφτά που γύρευε, παρόλο που ήταν μικρότερος και προτίμησε να πάρει ένα 35 και να τα δώσει σε αυτό να τα διπλάσει από ό,τι έδινε στον Ομάρ. Ο Γκιγέρμε. Μετά, ο Γκιγέρμε, όταν το μυαλό του παίχτη είναι να φύγει, είναι άχρηστος για την κάθε ομάδα. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για την κάθε ομάδα. Όταν θέλει να φύγει, δεν κρατιέται με τίποτα. Κακό θα σου κάνει, καλό δεν θα σου κάνει. Θα έχει το κεφάλι κάτω και όλο θα γκρινιάζει, θα κάνει δουλειά σωστή. Οπότε εγώ πιστεύω ότι καλώς, το μόνο που άσχημο είναι με τον Τζιμίκα και με τον τερματοφύλακα, με τον Σα, που δεν έχουμε τερματοφύλακα, όχι γιατί είναι ο Σα. Αν είχα έναν άλλον τερματοφύλακα θα ήταν καλά. Και το τελευταίο, Γιώργο, είσαι σίγουρος ότι θα παίξουν με τις εντεκάδες βάσει λογικής? Έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί την ίδια μέρα που θα ξεκινάει η Super League να είναι άλλη ομάδα ή μια άλλη. Όχι, ομάδα, όχι, είναι απλό, είναι απλό. 31 Αυγούστου. Ναι, ναι. Τελείωσε η περσινή περίοδο. Είπε ότι θα ζήταγε παράταση από την UEFA. Δεν δόθηκε καμιά παράταση. Αυτό, γι' αυτό ήθελα να. Δεν δόθηκε παράταση. Ναι. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε κανονικά. Τώρα δεν μα τελείωσε. Ναι, και για τον Κώστα την Κόρυθο που λέει ότι γίνεται γραφικό. Όχι, Κώστα, μου λέει ότι θέλει, δεν σε παρεξηγούμε. Είσαι γραφικό, δεν γίνεσαι. Για καλά. Ευχαριστώ. Έλα. Α, Γιώργο. Πάμε. Καλησπέρα. Γιώργο Σαμποζάκητο. Ναι. Καλώς στην εκπομπή. Να είσαι πάντα καλά, να μα κάνει ένα. Εκπομπές ωραίες να γελάμε, κυρίως με τον Αυγολέμωνο που έφανε στα κελιά. Δεν πέσετε, αυτός ο άνθρωπος δεν πέσετε. Τι είπε, καλά, να δημιουργηθώ. Πώς θα πέρασε. Έλα, δηλαδή, μην κουνιέσαι, λέει, θα κομπεί το καϊμάκι. Πέθανα, σου λέω. Για λέγει. Δεν πιάσω στο μάκι μου, δεν πέσετε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τελείωσε. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ήθελα να ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο. Εγώ Ολυμπιακός είμαι και το ξέρεις, αλλά δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Δεν καλά, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έγινε αυτό που έγινε με το κύπελο ήταν για γελιά. Έτσι. Φταίει και ο Ολυμπιακός εκεί. Κατά κάποιο τρόπο φταίει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το Κολέμπα τι τον πήρε. Μπορεί να μου πει τι τον ήθελε το Κολέμπα. Για αριστερό μπακ. Για αριστερό μπακ. Να σου πω κάτι πριν από ανέβει ο Τσιμίκας. Ποιο έπαιζε αριστερό μπακ το. Ο Κούτρης. Γιατί δεν τον πήρε. Δεν τον κάλεσε. Δανεικό δεν τον έχει δώσει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Ο νέος Γιωργάτης. Εγώ απλά στο λέω. Δεν σε άστο τώρα με τον θάνατο σας. Μην το ψάχνετε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι και ο Γκίγερμα ήταν μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Και ο Γκίγερμα ήταν γρανάζι εκεί μέσα που είναι. Τώρα το τι θα γίνει δεν ξέρω. Θα παίξουν οι καινούργοι παίχτες. Στο κύπελο. Θα παίξουν. Πάντως δεν τον αφαιρεί κάπου εδώ να ξέρει. Δεν τον αφαιρεί κάπου. Ποιο να λέει. Ότι θα είναι τα καινούργια ρόστερ. Είσαι σίγουρος. Βάση λογικής, είναι αυτό που λες. Βάση νόμου. Βάση νόμου. Τελείωσε η περίοδος η περασμένη. Τελείωσε η περίοδος και δεν πήγε. Και ξεκινάει η άλλη και δεν δόθηκε καμιά παράδοση στο πρωτάθλημα να πει ότι το περσινό πρωτάθλημα παρακύρεται μέχρι τις 16 Σεπτέμβρη. Καταλάβες. Οπότε θα έπρεπε να παίζει με το παλιό ρόστερ. Έτσι. Αφού δεν έχουν αναφερθεί τέτοια. Λοιπόν. Μένω τώρα σε αυτό το ζήτημα. Πώς το στην ιστορία μπορεί να καλύψει το αριστερό, την αριστερή πλευρά ο Κολέμπας. Πόσο χρόνο ήταν ο Κολέμπας? 36. Πω, πω. Και ο Ραφίνια είναι 35, ε? Ναι. Θα δούμε όλα. Καταρχήν, εγώ συμφωνώ με σένα, γιατί ακούω την εκπομπή στην ΕΚΙΑ. Συμφωνώ που λες ότι πώς θα τους φτιάξει αυτή την ομάδα τώρα, την καινούργια. Πώς θα τους εντάξει. Πώς θα γίνει δηλαδή να έχουν την ίδια χημεία όπως είχαν η παλιά ομάδα.
Δεν είναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έγινε, παιδί. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά, φίλε. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα Φινόπωρο. Επίσης. Πρώτη φορά πάνω και Γεωργιό, κάθε καθημερινά σας ακούω. Ναι. Είμαι Δημήτρης. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Λένε ότι θα ξεκινήσετε το πρωτάθλημα εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση. Πώς γίνεται αυτό? Για το πώς θα γίνει η κλήρωση. Λένε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα, ναι. 11 του μηνός. Ωραία, μέχρι εδώ. Εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση. 11 θα παίξει ο ΠΑΟΚ. 11 του μηνός θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και οι άλλες ομάδες πότε θα παίξουν? Το Σάββατο θα παίξει, θα γίνει τελικό του κυπέλου. Μάλιστα. Και την Κυριακή θα παίξουν οι υπόλοιπες ομάδες. Μάλιστα. Άρα έχει γίνει δηλαδή η κλήρωση. Μάλιστα. Και γιατί δηλαδή, ακούω κάθε μέρα αθλητικά και δεν το πήρα χαμπάρι και γι' αυτό μου κάνει αυτή η απορία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Για, για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Έλα, ρε Γεωργίου, γίγαντα. Πού είσαι, ε? Πού να είμαι, εδώ ακούω τις κριτικές σου. Να αγιάσαι το στόμα του Μπογιόπουλου. Επαναλαμβάνω, εγώ με τον Μπογιόπουλο έχουμε χαόδεις διαφορές σε διάφορα θέματα. Αλλά... πολύ καλά σου είπε. Πάρα πολύ καλά σου είπε. Ροζίτο. Όχι, Ροζίτο, Ροζίτα. Ροζίτα, ακριβώ. Ροζίτα Σιόγκου, Ροζίτα Σιόγκου. Άσε, εγώ θα πω Ροζίτο, ακριτομουτσινά έγινε. Το τάδε και το τάδε, δεν έχει αφήσει Σύρια, δεν έχει αφήσει εκπομπή, δεν έχει αφήσει τίποτα. Λοιπόν, και έχει αφήσει εμάς να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Ωραία, το καταλάβαμε και αυτό. Λοιπόν, είμαστε καλά, εντάξει όλα. Καλά, καλά. Λοιπόν, σταμάτησε αυτό το κρεσέντο του Αντιολυμπιακού. Πήρε ένα σαν τηλέφωνο, μας έστειλε χαιρετισμούς. Καταντήσαμε εμείς οι Ολυμπιακοί στην εκπομπή, σαν τους χριστιανούς. Σταμάτησε το κρεσέντο του Αντιολυμπιακού και αρχίζει τώρα με σένα το κρεσέντο του Σούπερ Ολυμπιακού. Και έτσι ρε φίλε, έχω δικαίωμα να πω κάτι για την ομάδα μου. Και οι άλλοι έχουν δικαίωμα να πούνε. Ναι, αλλά εγώ δεν καταφέρω με κατά κανένα. Λοιπόν, λέγε. Α, τώρα με μπέρδεψε. Αυτό το κάνει συνεχώς. Το κάνει συνεχώς. Λοιπόν, έχουμε καταδείξει εμείς Ολυμπιακοί σαν τους χριστιανούς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ένα υποδιωγμό. Υποδιωγμό. Καταστροφή είμαστε. Έχουμε λαϊλατεί στο ποδόσφαιρο. Κότες μας είπε άλλο. Να το ξαναπώ κάτι, το είπα και προχθές. Πότε θα ηρεμήσει ο Ολυμπιακός, ο οπαδός, ξέρεις? Να ηρεμήσει, άμα είχαμε ηρεμήσει Γεωργίου θα είχαμε τον Ολυμπιακό στη Β' Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πότε θα ηρεμήσει? Για πες μας εσύ, για πάνω το ξέρουμε εμείς. Όταν πάρεις Ευρωπαϊκή Κούπα. Αυτό είναι στο εκεί θα ηρεμήσει, θα δεις ένα πρωτάθλημα μούρλια μετά. Νόστι μου, να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ευρωπαϊκός τίτλος. Εάν πάρεις την Κούπα, καλά. Δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά. Αλλά είπαμε, όπως έχει πει, είπε και ο μεγάλος ο Καρεμπέ, άκουσε τη μια συνέντευξη. Δέξτε το. Champions League θέλει στρατηγική, θέλει σχέδιο, θέλει υπομονή, θέλει πλάνο. Δεν είναι. Θα χρειάζεται ο Καρεμπέ να πει αυτά. Όχι, θέλω να σου πω, εντάξει, εγώ ότι επικαλούμε τη δήλωσή του. Όταν λέω Ευρωπαϊκή Κούπα, δεν είναι το Champions League, εννοώ το άλλο. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Γιατί το Champions League είναι καμπαρωμένο. Ναι, αυτό είναι, αυτό έχει δίκιο. Να σου πω, και όσο στείλανε το παράσκο, σου φορτώσανε. Ωραία. Να το ξαναπώ ότι εγώ έδειξα λευκό. Ό,τι σου είπα και εδώ μένει που λέει. Εμείς και ένα εκατομμύριο ακροατές. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Κατά τα άλλα. Για πες Αλεύρι. Ξαναλέω, Αλεύρι, έλα. Ο γαμπρός έχει βέβει. Α, ναι, έχουμε και την άλλη ακρίτα τώρα εκεί. Ναι. Έχουμε και την άλλη, έχουμε τέτοιο. Να σου πω κάτι. Εμένα η κλήρωση. Το πάμε λίγο τώρα στο ποδόσφαιρο. Εμένα η κλήρωση μου φαίνεται για όλες τις ομάδες καλή. Έτσι, καλή. Βέβαια, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, η Μπενφίκα, η οποία διάβασα σήμερα, πήρε αυτό τον πιτσιρικά τον Νούνιες αντί του Καβάνη, έδωσε 24-25 χαρτιά. Ποσό ρεκόρ είναι για το ταμείο της Μπενφίκα. 24 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια. Ο Άρης που είναι δίπλα θα τα ξέρει αυτά, θα το διάβαζε. Πήρε και τον Τζέσους. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πήρε αυτό το πιτσιρικά, τον προτίμησε από τον Καβάνη. Λοιπόν, η δύσκολη η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο δύσκολη. Ο Ολυμπιακός έχει, πιστεύω ότι δύσκολα εύκολα θα περάσει και για την ΑΕΚ με αισιοδοξία ότι θα πάει καλά. Δεν είναι όνομα. Ολυμπιακός δύσκολα εύκολα θα περάσει, Ναι, ρε Γιώργο. Αφού παίζει να με σωματείο φύλλα προσκύμενο. Άντε πάλι τώρα. Σε έφτιαξα τώρα, σε κάτω. Δεν μπορούμε να σας βρούμε στο εξωτερικό. Ούτε στο εξωτερικό σας. Ούτε σε έκανα το.
Και τι έχουμε πάθει, θα αλλάξουμε πρωτάθλημα. Πάμε στο, θα πάω στο συμπαντιακό πρωτάθλημα. Το έχει δει αυτό το. Που βάζει το στάδιο χρόνια, τα φιλαράκια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Είπα ότι το βαθμό δυσκολίας τον έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι σίγουρα. Παιδί μου, πόσο πιο αδύνατες ομάδες θα μπορούσαν να σου πάρουν. Ναι, δηλαδή τώρα μια κράτη. Πόσο, όπως λένε τη ΣΑΕΚ, Σεντ Γκάλεν. Εντάξει, δεν είναι ομάδα εδώ να την τρομάξει την ΑΕΚ. Και όφι θα στηριχθεί πολύ στην έδρα του. Είναι πολύ καλό που έχει και τα δύο παιχνίδια στο γιατί που λέει εκεί δεν περνάει κανείς, είναι ξηράφη έδρα. Αλλά και ο Άρης, ο οποίος τον έχω ικανό, το απέδειξε και πέρυσι. Πιστεύω ότι στις ελληνικές ομάδες θα πάνε καλά. Το έχουμε ανάγκη πάρα πολύ μεγάλο. Κάτσε να, δεν έχεις πει κάτι ακόμα και να σε ρωτήσω για να κλείσουμε. Ναι. Με την εθνική τι βλέπεις αύριο? Δεν έχω ασχοληθεί γιατί δεν μου αρέσει αυτή η κατηγορία που πέσει. Με έχει απογοητεύσει η κατηγορία. Ναι. Δηλαδή δεν αυτό το nation. Ναι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν έχω ασχοληθεί γιατί με έχει απογοητεύσει. Και για να κλείσω εγώ τώρα. Εχθές είπες ότι ο Τσιόδρας έκανε τη διαφορά, έκανε γκέλ. Πώς το πες? Λέω κάνει μεγαλύτερο γκέλ από το Μαγιορκίνη. Γιατί ξέρετε, ρε Γεωργίου. Γιατί? Γιατί είναι διολυμπιακός. Γεια σου, κύριε Γεωργίου. Δηλωμένος. Γεια σας. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πού. Έλα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, όλα καλά? Καλά. Λοιπόν, σταμάτησε. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για μουσική. Σε πήρα πάλι για μουσική, αν θες να μιλήσουμε. Ναι. Αλλά με έκανε με τσίκλησε τώρα με το σχόλιο που έκανες για τους Ολυμπιακούς. Αυτό που είπε ότι αν πάρει ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκή Κούπα θα ρεμίσουν όλα. Ναι, δεν πρέπει να ρεμίσουμε. Και Κούπα Ευρωπαϊκή. Όχι, εκεί θα πέρθει ηρεμία μετά. Όλα δικά μας θα θέλουμε. Έχουμε αυτό το κακό. Λοιπόν, άστο, πάμε τώρα στη μουσική, γι' αυτό σε πήρα βασικά. Είχατε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι, για τον Πίτερ Φράμπτον. Ναι. Που λέγανε με τους Faces. Και βάλαμε κομμάτι με Small Faces. Ναι, ναι, είχε δίκιο. Το Ίτσι Κουπάκ που είχε ζητήσει ο συνακροατής, είχε δίκιο τελικά. Όταν ήταν στους Small Faces, ήταν μόνο στον Steve Marriott. Μετά έφυγε, τα αναπομείναντα μέλη κάναν τους Faces και το με τον Rod Stewart στα φωνητικά και τον Ronnie Wood από τους Stones. Και ο Steve Marriott έκανε το Humble Pie και τότε πήρε μαζί τα μαζί με τον Peter Frampton. Μάλιστα. Και μια και το πάμε να σου ζητήσω και ένα κομματάκι που έχει πει τα σφάγια δεν σου είπα. Για λέγε. Από Humble Pie θα ήθελα αν μπορείς κάποια στιγμή το I don't need no doctor. I don't need no doctor. No doctor. Μάλιστα. Και το έχουν διασκευή. Δεν ξέρω αν δεν σα ακούσει το κομμάτι στην αυθεντική εκτέλεση. Το έχουν κάνει εκπληκτική διασκευή και η Wasp του Blacky Lawless. Τρομερή διασκευή. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Γι' αυτό σε πήρα, γιατί το συζητάγαμε, λέω κάτσε να το πάρω το γιορτώσουμε. Έγινε, ρε. Να σε καλά, καλή. Για χαρά, πήλε, για χαρά. Έλα. Ναι. Καλώς ήρθες. Ναι, γεια σας. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο? Καλά. Περάσατε καλά, διακοπές? Εντάξει, διακοπές ήταν. Κάνω μπάνιο, εντάξει. Ναι, πολύ καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και καλή αθλητική χρονιά, να το πω. Τώρα. Έχουμε τόσα προβλήματα και επειδή βρίσκω το θέμα, δηλαδή, το αθλητικό πολύ πίσω, έχουμε οικονομικά, έχουμε εθνικά θέματα, έχουμε θέματα υγείας, εν πάση περιπτώσει, όσοι δηλαδή ασχολούμαστε, εσείς περισσότερο οι άντρες, βέβαια, γυναίκες. Ποια βάζετε πρώτα, άμα τα αξιολογήσετε, τα οικονομικά, τα υγείας ή τα εθνικά? Πρώτα βάζω τα εθνικά. Είναι σοβαρό και το θέμα το εθνικό. Δηλαδή από εκεί που είμαστε μια χαρά να εμπλακούμε σε κάτι που δεν θα είναι ωραίο. Και μετά είναι και η υγεία, είναι και τα οικονομικά. Γιατί τώρα με αυτά όλα που γίνονται υπάρχει ο κόσμος που πραγματικά θα πεινάσει. Όχι απλά δεν θα βολεύεται όπως θα ήθελε. Τέλος πάντων. Να πω έτσι λίγο, γιατί γέλασα και δεν. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Γεωργίου. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι ΠΑΟΚτζίδες, ΑΕΚτζίδες, Παναθηναϊκοί, το ότι ο Ολυμπιακός αποδυναμώθηκε. Γι' αυτό δεν τους βολεύει. Γιατί τόσο πρεμούρα δηλαδή, που εμείς χάσαμε παίκτες. Εμένα με ενοχλεί που χάσαμε παίκτες. Βέβαια και αυτές οι περιπτώσεις, όπως το έχετε πει και εσείς και πολλοί, είναι μια αδιέξοδο. Δηλαδή, όταν ο παίκτης σου λέει. Τώρα είμαι εγώ υπάλληλο σε ένα σταθμό όπως είστε εσείς και μου δίνουν 2.000 το μήνα και έρχεται ένας άλλος σταθμός ανταγωνιστικός και μου πει θα σας δώσω 6.000, δεν θα πάτε? Έτσι είναι, εγώ έτσι, θα πήγαινα. Έτσι είναι. Έτσι είναι λοιπόν. Και αυτοί είναι επαγγελματίες, τη δουλειά τους κάνουν. Κοιτάνε
πού θα μπορέσουν να πάρουν, γιατί η διάρκεια τους καταρχήν είναι λίγη. Βέβαια σε αυτή τη λίγη μπορεί να ζήσουν όσο δεν θα ζήσουμε εμείς αν δουλεύαμε 200 χρόνια. Είναι άλλο αυτό, το ποδόσφαιρο τώρα έχει γίνει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα, γιατί τόσο πολύ πρεμούρα και όσον αφορά, τέλος πάντων είπανε μερικά για την Ριζούπολη, κύριο Γεωργίου, το είπαμε. Είναι σαν να υπήρχε μία ΕΠΟ που έλεγε, παιδιά θα το κάνουμε το παιχνίδι στο γήπεδο του Ιωνικού, στην Οίκαια. Τι θα γινότανε. Εκεί τώρα, σφυγκοφωλιά Ολυμπιακών, σου λέει, θα πάω. Εκεί η σφυγκοφωλιά τι είναι, δεν είναι αεξίδες εκεί όλοι οι νέοι. Μα χωρίς κόσμο. Δεν είχε κόσμο. Ναι, αφού δεν ήταν έτσι, τότε στο κάνανε στο Καραϊσκάκι, στο κάνανε στο ΆΚΑ από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό το κουράσαμε και πολύ πάρα πολύ το θέμα. Απλά θέλω να πω μόνο κάτι. Είπανε προηγουμένως ότι ένας κύριος που είπε εκεί και μας είπε και κότες, ότι με τη διαιτησία πάλι ο Ολυμπιακός. Από ό,τι διάβασα, που πιστεύω να είναι σωστό, ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε στον μεγάλο διαιτητή, τέλος πάντων αυτό που ήρθε τώρα. Είχαν συνεννοηθεί από την UEFA ότι στην ΚΕΔ δεν θα υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Και μπήκανε τώρα δύο, δεν ξέρω αν είναι αυτοί οι παλιοί. Ναι, και αυτό σημαίνει ότι αυτούς ήθελα να τους πήρα. Έτσι επιμένα αυτός. Ναι, πού τους ήξερε. Ξέρω πω. Αυτό δεν λέμε. Λοιπόν, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε ο Ολυμπιακός. Γιατί από την αρχή και ο ίδιος αυτός είχε πει δεν θα υπάρχουν, γιατί το είπε και η UEFA. Τώρα βάλε, νομίζω πάλι ο Τριτσόνης και ο άλλος, θα σας γελάσω ή δεν ξέρω και ονόματα. Πάντως μπήκαν άλλοι δύο και αυτό ήταν που έκανε τον Ολυμπιακό να διαμαρτυρηθεί. Τώρα όλα τα άλλα είναι για να τα λέμε, να περνάει η ώρα. Έγινε, με ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ναι. Έλα, φίλο μου. Έλα, γερό μου, καλησπέρα. Οπ, καλά που πήρες τηλέφωνο. Ξέρεις γιατί? Θα το έλεγα τώρα στον αέρα. Να πάρεις τηλέφωνο και να το αφήσεις στην τηλεφωνήτρια. Είναι ανάγκη. Το έχει η Ειρήνη το τηλέφωνο, Γιώργο. Με το όνομά σου? Γιώργος, ωραία. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αυτό έχει, εντάξει. Ωραία. Από εκεί και πέρα, θυμάζεψε λίγο τα αποδυτήρια. Έχουν γίνει άνω κάτω και χθες και σήμερα. Και να στα κάνω λίγο ακόμα και εγώ το άνω κάτω. Επί προσωπικού το θέμα. Πρώτον, επειδή ορισμένοι παίρνουν τηλέφωνο και νομίζουν ότι επειδή είμαστε στην Ευρώπη, επειδή έχουμε φύγει από την Ελλάδα, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με την πραγματικότητα. Και όπως είπε και ο Θόδωρας, άσχετα άμα μας χωρίζει φαράγγι τεράστιο φίλε Θόδωρας ή Γαβρέ, σε άλλα επίπεδα, σε αυτό το επίπεδο όντως, σε λίγο θα ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Ολυμπιακοί. Λοιπόν, ο φίλος ο Φούξ από το Λουτράκι, που μας χαρακτήρισε για ανθρώπους του υποκόσμου, να πάει στο Τζοφ, ξέρει αυτός που είναι ο Τζοφ, στον Τάλμα, δίπλα στην πιάτα στο ταξί, και θα πει στο Γιωργάκη στον μπάρμαν, να του βάλει πέντε τσίπουρα διπλά, από την Περαχώρα όμως να είναι, από την πάρτι μου κερασμένα, να συνέρθει και μετά να ξαναβγεί στην εκπομπή σου. Λοιπόν, όσο για τον άλλο τον φίλο, και τώρα θα το πάω λίγο πιο μακριά, που είπε και για τον Γιωργάκη του Λονδίνου και για μένα, ότι αν ήρθαμε με χαρτιά, επειδή ήρθαμε με χαρτιά, είμαστε απλά μετανάστες, θα του πω το εξής. Πότε έγινε αυτό, ρε. Τώρα, ρε, πριν από λίγο, ρε. Κάτσε, μισό λεπτό. Υπόθηκε σε βουλή. Ξεκίνησε από την εκπομπή του Κολοκοτρώνη το θέμα και το συνέχισαν. Γι' αυτό, λέει, και εγώ δεν είχα ακούσει. Επειδή υπάρχει ολόκληρο στρατός από πίσω. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Ότι μετανάστες, Γιώργο μου, δεν είναι μόνο αυτός που φεύγει παράνομα, διωγμένος, χωρίς χαρτιά και έρχεται στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα. Έχει μία πόρνη λέξη που λέγεται αξιοπρέπεια. Εγώ και άλλοι 500.000, και ο Γιωργάκης θα του λέω δίνω μέσα, δεν κάνω το δικηγόρο του, αλλά επειδή μπλέχτηκε στο θέμα για αυτούς, υπάρχει μία πόρνη λέξη λοιπόν που λέγεται αξιοπρέπεια. Δεν απαραίτητο να πέσουν βόμβες στο κεφάλι σου, Γιώργο μου. Υπάρχει αυτή η λέξη αξιοπρέπεια, και όταν νιώθεις ότι την αφαιρούνε, τότε πλέον παίρνεις το δωμάτιό σου και φεύγεις. Στην προκειμένη περίπτωση έχω να τους πω το εξής. Πόσο πιο πατριώτες είστε, ρε, από μένα, ρε μάγκες, που δίνω σε 6 ελληνικές οικογένειες, ελληνικές, και δεν βάζω κανένα να δουλέψει στο μαγαζί μου, που εγώ ξέρω τι έχω τραβήξει να το στήσω. Πόσο πιο πατριώτες είστε από τον Γιωργάκη, που τους μαζεύει κάτω από τις γέφυρες τους Έλληνες, κάτω από τις γέφυρες που κοιμούνται, και τους βάζει να οδηγούν στα ταξί του. Εγώ αυτό θέλω να μου πούνε. Είστε τόσο πατριώτες να τρέχετε πίσω από τυπάκια που έχουν σβάστηκες τον μπράτσο τους χαραγμένους, και πίσω από κάτι άλλα τυπάκια που πουλάνε πιστολές του Ιησού και βάζουν μισό εκατομμύριο στην Deutsche Bank στην Γερμανία. Είστε τέτοιοι πατριώτες. Λοιπόν, και επειδή είμαι παλιοπατριώτης και δεν αγαπάω την πατρίδα μου,
Η δικιά μου οικογένεια έχει προτίσει να δώσει 10 επιστήμονες στο ελληνικό κράτος και επίσης δεν το έχω πει ποτέ γιατί δεν γουστάρω να περιαυτολογώ και ένα Ολυμπιακό μετάλλιο το 2012 στο Λονδίνο με μια τρύπια βάρκα. Αυτός είμαι εγώ και αυτοί είναι οι πατριώτες. Ευχαριστώ Γιώργο. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό δεν θέλω εκπομπή να μεταβάλλεται έτσι. Παιδιά, για όλα αυτά που συζητάτε, για μετανάστες, για πρόσφυγες, για. Υπάρχει προηγούμενη εκπομπή του Γιώργου Κολοκοτρώνη που έχει νικηθεί σε αυτό. Όχι σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί βλέπετε που φτάνουμε και που μπορεί ακόμα χειρότερα να φτάσουμε. Έλα, φίλε. Ναι. Γιώργη, καλησπέρα. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Για να πω χαιρετισμού, σε ευχαριστώ πολύ για το ανταποδίδω στο το Περιστέρι, το Θανάση. Λοιπόν, να σου πω. Καλά, εκτός όταν αυτό, αυτό που είπε ο πρόεδρος, το απόδομα. Πήρατε το Λίρατζι από το ΠΑΟΚ? Όχι ακόμα, το συζητάμε. Λοιπόν Γιώργη, όταν κάνεις, εγώ σου λέω ότι αυτός είναι ουδέτερος. Εγώ στο έχω πει, για μένα είναι ουδέτερος. Έχω μάθει τα καλύτερα, ναι, για τον πρόεδρο. Σου έχω πει, έχει εγκλωβιστεί σε δύο τύπους, οι οποίοι μελλοντικά θα με θυμηθείς. Ξέρω καλά, πράγματα θα στο πω στον αέρα. Ο ένας έφυγε. Ποιος, ο Κακάτσης? Όχι, ο άλλος. Καλά, θα σου μιλήσω ονόματα. Εντάξει, δεν λέω, εντάξει, απλώς θα έχω πει. Λοιπόν, είχε να σε προλάβω, να σου πω κάτι. Λοιπόν, όχι, άκουσε με και μετά να συνεχίσεις. Εντάξει. Θέλουμε και τον Ολυμπιακό παίκτη. Δανεικό, και θα πάρουμε. Και καλά θα κάνετε, να πάρετε. Εγώ δεν σου λέω γιατί το είπε για τον Ολυμπιακό. Πολύ δηλαδή είναι για πάω. Και από ΑΕΚ πάμε πάνω με τον Αλμπάνι. Καλά θα κάνετε και θα πάρει και την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Μην ανακατεύεσαι τι λέει ο Ολυμπιακός με τον αρχιδιαιτητή. Μη σε δει αυτόν κουταμάρα. Ας τον Ολυμπιακό να κάνει και την ΑΕΚ. Εγώ του είπα του Μοδομασίου. Χθε του λέω ήταν άστοχο. Αλλά ήταν πολύ. Είχε εκνευριστεί πάρα πολύ με τον Κούγια. Είχε τρελαθεί. Α, το Κούγια και πήρε ο Κούγια. Α, το χέρι με συγχωρεί, Μωρή Γιώργο. Α, το Κούγια λέει ο Κούγια για τα συμφέροντά του. Κοιτάξτε, κοιτάξτε από όλα. Είναι λογικό, δεν είναι. Ο Κούγια αν μπορεί να θέλει να σε ρίξει. Πα εσύ και α, το Κούγια κάνει το παιχνίδι του. Είναι άστοχο. Τι δουλειά έχει τώρα, άμα δηλαδή, συγγνώμη, πα στη Θεσσαλονίκη το λε αυτό και τώρα πάει να πάρει και το Λίρατζι. Δηλαδή, εγώ είμαι καλόπιστο. Ο άλλο τι θα πει? Ότι είσαι στο άρμα του πάω, δεν θα το πει. Τι ένα, θα πει την ευκαιρία, έτσι δεν είναι? Πώ είμαι καλόπιστο, εγώ είμαι τα καλύτερα για τον Αφόνα. Τι δουλειά έχει, α το λέγαμε. Δεν μου λε, ποιο γκρι καλύτερα εδώ να πάω τον Ολυμπιακό. Εμεί έχουμε βάλει κάποιο στόχο. Αλλά θέλω τη δική σου γνώμη. Γιώργη, τώρα άκου να σου πω, δεν ξέρω τώρα τι λέει. Άμα μου έλεγε τη λίστα εκτό αέρα, θα σου έλεγα ποιο είναι. Όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να πω. Όχι τώρα μου την πει, δεν λέγονται, αυτά δεν λέγονται στον αέρα. Τι πω, καλά κάτσε να πάρει παιχνίδι. Αλλά μην κάνει το λάκι με τον Ολυμπιακό κόντρα. Ότι είπα στο πα, το Ολυμπιακό, Ολυμπιακό είναι δυνατό σωματείο. Α, το καλά κάτσε. Και να σου πω κάτι. Ο Κράτεπερ, καταρχήν ο Ολυμπιακό έχει δίκιο. Γιατί έχουν καταρχήν συμφωνήσει αρκετέ να έρθει, έτσι δεν είναι? Έχουν. Και τέσσερις ομάδες συμφωνήσαν για το Κλάντεπερ. Ναι. Να αναλάβει ο αρχιδιετής. Αν είχε αέρι την εμπιστοσύνη Ολυμπιακού, ότι πρώτη φορά. Όχι και οι τρεις και οι τέσσερις. Και οι τέσσερις. Αν είχε πει ο Ολυμπιακός όχι, δεν θα γινόταν. Δεν θα έρχονταν απλά. Πηγαίνω στην άλλη λύση. Λοιπόν, σου λένε, μιλάς, ο Ολυμπιακός πήρε ένα κύριο και διάβασα. Συζητάς και σου λέει ο Ολυμπιακός, αυτοί θα φύγουν όλοι. Λοιπόν, Καλύβας, Ιωσιοφόγλου, Τριτσόνης, Κουκουλάκης και ποιο άλλο. Και Λόλης. Αυτή είναι η πεντάδα του που είναι 4 χρόνια τώρα στην Κέρκυρα. Σωστά. Καλώ του λέω. Λοιπόν, σου λέει ο Ολυμπιακός, αυτοί θα φύγουν, κύριε. Όταν ξεκινάμε, θα φύγουν όλοι. Όλοι θα φέρει εσύ το δικό σου τίμα από το εξωτερικό και θα ξεκινάμε. Λοιπόν. Και εσύ του κρατά. Πώ του κρατά αυτού, πού του ήξερε? Εδώ γίνεται και το άλλο. Ξέρεις, ο βοηθό του Περέα είναι ο Μάρι. Το έχει ακουστά αυτό, ναι, το ξέρει. Ναι. Το δεξιχέρι. Λοιπόν, ο Περέα γράφανε και λέγανε οι κακέ γλώσσε στο παρασκήνιο ότι πήγαινε και κοιμόταν στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο του Σαββίδη. Και ο Μάριν πήγαινε και συναντούσε τον Μιλισσανίδη στο κότερό του. Και του κάνανε ανανέωση του Μάριν. Το δεύτερο δεν το έχω ακούσει, έχω ακούσει το πρώτο για τον Περέα. Το Περέα, καλά το λέω. Για τον Περέα, το έχω ακούσει για τον Περέα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά το έχω ακούσει. Ναι, εγώ θα σου πω ότι είμαι εκεί πέρα και τα βλέπω. Τι λένε στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Λοιπόν, ο Μάριν. Του κάνουν ανανέωση ένα μήνα συν ένα μήνα. Από ό,τι λένε, ο Μάρι το συμβούλεψε να τα κάνει αυτά. Που σημαίνει, πάλι θέλεις να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Φίλε, δεν θα σε αφήσει ο Ολυμπιακός, θα αντιδράσει. Δεν θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Και αυτό σου άρεσε την εμπιστοσύνη. Δεν θα σε αφήσει ο Ολυμπιακός. Δεν θα φύγουν όλοι. Τέρμα, όλοι. Συμφωνίε είναι όλοι. Τέρμα. Πέρασε το δικό σου τίμημα του ξένου και ξεκινάμε.
Τι μου λες τώρα, αμεξάντα, αμεξάντα από όλα αυτά, εγώ το είπα και χθες στον Παπαδοβασίλη, δεν έπρεπε να μιλήσει. Ναι, τι σε νοιάζει, να άσε την κανένα. Δεν έπρεπε να μιλήσει. Αυτό δεν έπρεπε να μιλήσει. Ο Ολυμπιακός έχει άλλη δύναμη, Γιώργο, έχει άλλο λόγο Ολυμπιακός. Και, και δεν σε διαφορεί, δεν σε αφορά αυτό το θέμα. Είναι άσχετο με σήμερα, δεν είναι. Και ξέρει ποιο ήταν το αποτέλεσμα σήμερα. Ε? Ο Ολυμπιακός θα φρακάζει την αναβολή. Το άκουσα που το πα. Δεν σου κάνει. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και το είπα. Τον πήρα τηλέφωνο και το είπα. Να σου πω και κάτι άλλο. Θα να πω διαβόλου ότι την Παρασκευή γίνεται κλήρωση. Την Παρασκευή γίνεται κλήρωση, Σούπερ Λίγα. Θα να πω διαβόλου, πες ότι παίξει τελευταία αγωνιστή με τον Ολυμπιακό. Αυτό το έχει σκεφτεί. Σωστά. Θυμάσαι που σέρνει ο Ολυμπιακό πριν τρία χρόνια. Το θυμάσαι που έλεγε ο Βελίδη για τον Ολυμπιακό. Στο 89. Ναι, βάζει στο 99. Έριξε. Ναι, ναι. Άμα γίνει τώρα πάλι τι βλακίε. Όχι, εκείνη τη χρονιά, εκείνη τη χρονιά. Δεν με έδειξε ο Πασκαλ Ολυμπιακός, με έδειξε ο Παναθηναϊκός που πήγε στην Ξάνθη με τους αναπληρωματικούς και έχασε. Εντάξει, ναι, που φάει τα τρία. Μπράβο. Τι μπορεί να κάνει. Γιατί και μεσοπαλία έπεσε στην Ξάνθη. Αλλά και ο Βελής έλεγε κουταμάρες, Γιώργη. Και ο Βελής έλεγε κουταμάρες. Ας τον Ολυμπιακό, ρε Βελή. Εντάξει, ξέρουμε τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τι το λες, κάτσε να βγάζω. Από και κάτι άλλο, Γιώργη. Τελευταίο. Λοιπόν, κάποιοι κύριοι εδώ που βγαίνουν ακροατές έχουν ξεφύγει. Τώρα του βγήκε και είπε πόκοσμο. Ο άλλος προχτές, ο εχθές ήταν, ο χτες είχε βγει και είπε γιατί καθώς δεν συζητάτε για μένα το παχτό. Το πιάσα εγώ. Ασκέτως να το πει γενικά ο Σωτήρης. Συζητάτε λέει για το Μελισσανί, το Σαββίδι, την ΕΠΟ, λέει την ΕΠΑΕ. Τι σε νοιάζει, Σωτήρη. Άμα δεν βρίσω, α με κόψει γύρω. Τι σε νοιάζει. Ήρθε ο άλλος την Παρασκευή και έλεγε του Γιώργου, ο Κουτσουκαλάκη, Γιώργη. Λοιπόν, κάποιοι, παρόλο που είναι νεαροί, έχουν πέσει σε ατοπήματα, δεν έχουν τη συγγνώμη και συνεχίζουν και λένε. Και συνεχίζουν και ανακατεύουν τι θα πει ο καθένα. Αυτά τώρα, μάζεψε του, παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι μου κόμπησε, εδώ είμαστε μια παρέα. Ωραία, λέμε τα καλαμπούρια μα, το ωραία μα, το σοβαρό μα, τη βλακεία μα. Ούτε όχι να φτάσουμε σε μια άνετη κουβέντα. Τι έγινε, Γιώργη. Δεν μου λε, ο Πέπε θα παίξει στο κύπελο. Που να δεν. Γιώργη, αυτό είναι καλό παίκτη. Αυτό είναι καλό παίκτη, Γιώργη. Θέλω να το δω. Να το δούμε, εντάξει, σου λέει ένα καλό παίκτη. Ολυμπιακό. Θα πάρει και άλλο χαφ, καλό και καλύτερο από το ΠΕΠΕ. Γύρω στις 15 μέρες με 20 θα πάρει και άλλο ΠΕΠΕ. Από τη Γαλλία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια καλά. Λοιπόν, ο Γαλάκος γράφει εδώ πέρα. Για τον ακροατή που είδε στον πρωταθλητή ότι ο Λοβέρα βρέθηκε αρνητικός, μάλλον στον ύπνο του το είδε. Ή Μάρτον που λες και εσύ. Επίσης να πούμε ότι έγινε ψηφοφορία στο site του Παναθηναϊκού και βγήκε ο πλέον αγαπητός Αργεντίνος. Ο παππούλης Αργεντίνος που βράσε τον Παναθηναϊκό. Όλων των εποχών. Αργεντίνος. Σεμπάστιαν Λέτο. Ο πρώτος. Ο Λέτο ποιος συμπαθείς. Δεύτερος, Έκη Γκοντζάλες. Τρίτος. Χωτα Μπορέλη. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Μπορέλη έπρεπε να βγει μακράν πρώτος. Ρότσα δεν θα έβαζες. Ήταν το εγκάλιο. Κοίταξε να δεις. Ο Ρότσα έμαθε τον Παναθηναϊκό μπάλα. Και ήταν και μεγάλη προσφορά του και πολλά χρόνια. Αλλά ξέσαμε και έναν άλλο Αργεντίνο. Γιατί δεν το βάζω μέσα. Αλβάρα, σκίστους κτλ. Ο Αλβάρας ήταν λίγος. Αλλά αυτό που λέει τώρα πρώτο το Λέτο δεν συμφωνώ. Δηλαδή ο Μπορέλη ήταν πιο αγαπητός και σαν χαρακτήρα σου παιδί μου. Η ψηφοφορία από ό,τι κατάλαβα θα απευθύνεται περισσότερο στην ελληνική κοινό. Μακράν ήταν ο Ρότσα. Μακράν ο Ρότσα λες. 10 χρόνια μπάλα παίξε, 12. Έβαλε τον Παναθηναϊκό μπάλα Ρότσα. Να σε πάω σε πιο παλιό. Ο πατέρας του Βερόν. Εντάξει, κάνει σε λίγο, ούτε ένα χρόνο. Ο Βερόν ήταν ήδη στον Παναθηναϊκό, θεωρείται ο κορυφαίος εξτρέμ της Αργεντινής μετά τον Καρίντσα. Όπα. Βέβαια. Ο Βερόν. Ήμουνα μέσα σε αυτό που είμαι τον Παναθηναϊκό, που είχε αντίπαλο τον Καϊντατζή. Που ο ίδιος ο Καϊντατζής παραδέχεται ότι είμαι τέτοιο αντίπαλο, δεν έχω ξαναπέξει. Τον έκανε με τα κλειδάκια. Όλο το επίπεδο παραμίλαγε. Μεγάλος παίκτης. Και ήταν και 35-34. Το μήνυμα του Αεκτζή, να το διαβάσω. Τι λέει. Τι λέει. Εσύ που κάθεσαι δίπλα στο Γεωργίου, μάλλον υποτιθέμενος αεκτζής πρέπει να είσαι και θα έπρεπε να αντρέπεσαι για αυτά που λες για τον Μάνταλο. Συμφωνείς με κάθε ειρωνικό σχόλιο, διαβάζεις σχόλια πικραμένων Ολυμπιακών για να μειώσεις το παδικό κλίμα πριν τον τελικό και αφήνεις τον κάθε ένα να κάνει καζούρα με το φόντο της ΑΕΚ. Το κακό δεν είναι ότι αλόθρεσκοι πουλάνε ειρωνία στην ΑΕΚ και στον Τίγρη, αλλά οι ίδιοι μούφα αεκτζίδες που δεν έχουν δώσει ούτε 10 ευρώ για την ΑΕΚ. Πικραμένοι Ολυμπιακοί ή πικραμένοι αεκτζίδες κάνουν σχόλια για τον Μάνταλο. Δεν καταλαβαίνω. Είχα πει ότι δεν καταλαβαίνω το λόγο που πανηγυρίζουν που δεν έγινε η πόλη του Μάνταλου. Να το εξηγήσω. Για μένα το πιο σημαντικό είναι με τι κριτήρια αξιολογείς κάθε παίκτη. Δεν μπορώ να έχω τις ίδιες απαιτήσεις από τον Αλμπάνη που παίζει ρε και πού και από τον Μάνταλο. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης ο οποίος έδειξε
τρομερή προσωπικότητα και επανήλθε μετά από δύο χιαστούς και παίζει ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτή η υπερπροβολή που έχει από τα μέσα και ότι θεωρείται ο ηγέτης ΑΕΚ. Σαν ηγέτης για μένα είναι κατώτερος των προσδοκιών. Και ας σκεφτείς ότι σε αυτόν τον ρόλο του ηγέτη έχουν περάσει παίκτες και παίκτες. Ποιος ήταν ο τελευταίος μεγάλος ηγέτης ΑΕΚ για σένα? Σε αυτή τη θέση, Τόνι. Ρε Γιώργο, τόσο καλός. Το λένε όλοι. Όλοι, δεν τον έχω προλάβει. Για τον Τόνι. Έχω ακούσει. Εδώ ξεκίναγε κόσμος ουδέτεροι να πάμε δει την Κυριακή στη Βιλαδέλφια του Σαββίου. Έχω ακούσει ότι έκανε ό,τι πιο απλό, όσο πιο σωστά. Και κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι ο Γιδόπουλος του είχε κάνει έξωση και δεν είχε βγάλει μιλιά. Μιλιά δεν είχε. Θα ξαναπώ, έχουμε χρόνο που τραβάω σε ένα λεπτό. Αυτά μας έχει πει ο ίδιος ο Γιδόπουλος. Λέει τότε Δεκέμβρη στον Μπάγκεβιτς. Θέλουμε να χάσει τον Μπάγκεβιτς. Ναι, μα τον πάρουμε, λέει ο Γιδόπουλος. Πάμε να τον πάρω, λέει ο Μπάγκεβιτς. Φεύγει, έγινε μετά από λίγες μέρες. Μέχρι στο Δαβίδι Κιτόπουλο, τότε ο Κιτόπουλο είχε το καταλάλα κάτω στην Λιβάδα. Μπαίνει μέσα ο Μπάγκεβιτς με έναν μαζί του. Και του λέει ο Κιτόπουλο τι έγινε, του λέει ότι σαν πήραμε τον παίξι, δεν τον πήραμε. Και λέει ο Κιτόπουλο, δεν πιστεύω αυτό που είναι δίπλα του. Αχ, τι του λέει, ένα 25 κιλά κόκαλα. Και του λέει ο Μπάγκεβιτς, πήραμε τον παίξι, δεν τον πήραμε. Ποιο είναι, δεν είναι αυτό. Γυρνάει ο Κιτόπουλο που είναι από το Σαββίδι, τρελαίνομαι και του λέω εγώ είμαι σπίτι μπάλα. Παίζω μπάλα. Και πώ λένε. Τόνι Σαβεύσκη και πες αξιέδες του Κιδόπουλος. Είπα πάρε τα λεφτά μου και μετά από ένα χρονικό διάστημα τον ευδομονούσα. Είδες που δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν. Τα λέμε αύριο, 5 ώρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.